Κεφαλιά του Μαουρίτσιο. Δεύτερη κεφαλιά του Λαμπρόπουλου που κάνει λάθος και φεύγει ο Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς στο τετατέτ. Σουτάρει. Γκολ! Στο 29 ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς εκτελεί τον Πάρκα από το λάθος του Λαμπρόπουλου. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 29 ο Πρίγιοβιτς εκτελεί τον Πάρκα με ένα απίστευτο πλασέ. Απίστευτο γκολ από τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο το λάθος του Λαμπρόπουλου που προσπαθεί να επιστρέψει την μπάλα στον Πάρκα με το κεφάλι. Δεν τη βρίσκει γεμάτα. Ο Πρίγιοβιτς χώνεται εκεί πέρα. Στο σπριτ περνάει και τον Οικονόμου. Πλασάρει 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 29. Ματος φεύγει κατά μέτωπο. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο τώρα. Ο Πρίγιοβιτς είναι δεξιά του, θα πάρει μπάλα. Ξαναπαίρνει ο Ματος. Περιμένει στήριγμα. Θα βγάλει μια σέντρα. Γκολ! Γκολ! Από τον Πρίγιοβιτς. Από τη σέντρα του Ματος. Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 59. Πολύ ωραίο γυριστό του Πρίγιοβιτς. Στην καρδιά της άμυνας. Στη ΣΑΕΚ όλα ξεκινάνε από το Μάτος. Κλέψιμο, ανέβασμα, συνεργασία, ασίστ και απίστευτο γυριστό του Πρίγιοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Απίστευτο γυριστό του Πρίγιοβιτς, αλλά όλα τα λεφτά είναι ο Μάτος. Πόσο επαγγελματίας είσαι ρε φίλε? Δεν είμαι επαγγελματίας. Μια τυπική περιγραφή των γκολ. Ε, εντάξει, δεν κέρδισε και την Boca Juniors του... του Ντόλμπερκ. Εντάξει ρε παιδί μου, ήταν ψύχρεμα τα πράγματα. Έχουμε ακούσει και πολύ περισσότερα σε παλιότερα γκολ. Κάτι για γλυκά, κάτι για διάφορα. Δεν ήμουν σε τέτοιο mood. Μία ακόμα νίκη, άλλη τρεις βαθμοί. Μία ακόμα νίκη, άλλη τρεις βαθμοί. Μία ακόμα νίκη, άλλη τρεις. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πάθω αμόκ. Όχι, καλά έκανες μαζί σου. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εγώ είμαι της άποψης ότι όταν κερδίζω, παράγω πολιτισμό. Ναι. Πολιτισμό παράγει έτσι κι αλλιώ. Ναι, σε καθημερινή βάση. Ακόμα περισσότερο όταν κερδίζω. Ναι. Γέλασε, αγάπη. Τα όπληξα. Υπάρχει κάποιο λόγο που γελά. Δεν παράγω πολιτισμό. Ούτε καν δεν είσαι κερδισμένη. Γέλασε τα μούτρα σου. Δεν είσαι κερδισμένη ζώντα δίπλα μου. In your face, τέτοια. Ναι, ναι. Αφού χθε, δηλαδή, την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι σου στην Τούμπα, ήταν μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Και ακριβώς. Το ακολούθησε, το πήγε έτσι. Πέρα την πλάκα τώρα. Ναι. Ήσουν πολύ ψύχρεμο για Σταύρο Κόλκα χθε. Πολύ ήρεμο ήμουν. Σε σχέση με άλλα χρόνια ήταν εντελώ διαφορετικό. Οριμάζει. Δεν είναι οριμάζω. Είμαι συγκεντρωμένο στο στόχο. Ξέρω τι πρέπει να κάνω ανά πάσα στιγμή. Mentality και balance. Mentality και balance. Ακριβώ αυτό. Mentality και balance. Καλησπέρα σα λοιπόν. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 2. Στι 2 έρχεται ο Βασιλιά που κλαίμε με τι ατάκε τη Παρασκευή που βγήκαν όλε. Θα ακούσετε ατάκα, δηλαδή. Πραγματικά. Κλαίω. Αυτός ο άνθρωπος είναι το πρότυπό μου. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, το ηχητικό αυτό που έχουμε ετοιμάσει για μετά, που έχετε ετοιμάσει, ξεκάθαρα θέλει να σε κάνει να του μοιάξεις κάπως. Δεν ξέρω πώς θα μας μεταφέρει αυτή τη γνώση. Δεν ξέρω. Κάτι που να γίνει πάντως. Να το δουλέψω. Να υπάρχει ένα πλάνο. Γίνε βασιλιάς. Κάπως έτσι, ρε παιδί. Εγχειρίδιο. Άνοιξε σχολείο. Πρέπει, ρε φίλε, να γίνει κάπως αυτό το πράγμα. Άκου να δεις. Του δίνουμε μια ευκαιρία το λαό της πόλης να έχει κάθε μέρα την κατεύθυνσή του. Ναι. Θα πρέπει, πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο Δήμος δηλαδή, να μου πει ένα ευχαριστώ. Να πρημοδοτήσει την προσπάθεια που κάνουμε εδώ. Α, μπράβο, ναι. Ναι, θα πει ότι με αυτά τα καραγκιουζλίκια που ακούμε τόσα χρόνια, από τη στιγμή που κατάφερες και βάλες αυτόν τον άνθρωπο στο στούντιο, ωραία, πάρε 30 χιλιάρικα Σταύρο να πιεις ένα καφέ. Ναι. Δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο, είναι η αλήθεια. Ακόμα. Ακόμα. Mm-hmm. Τους χορηγούς που τους έχετε, παιδιά. Είναι εκεί πέρα, ναι, έτσι έχουμε. Ναι, είναι επειδή. Ναι. Θα γίνει δηλαδή σε κάποια φάση αυτό το πράγμα. Ή μπορούμε τώρα αυτό που λέμε να το κόψουμε, να το στείλουμε στο Δήμο. Κοιμάστε. Τι κάνετε. Πώς λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, εκεί στην ΠΑΕ. Εμείς θα πούμε, εκεί στο Δήμο, ακούτε. Κατάλαβες. Ναι. Κάπως έτσι θα γίνει. Ωραία θα είναι. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι Θεός, έτσι. Αυτό που είπε δηλαδή την Παρασκευή. Και εσύ είσαι μέσα, γιατί έχεις πιάσει και το σκορ. Ναι, ναι. Το έχεις πει κανονικά. Ναι. Και στο λεπτό, ρε παιδί μου, είσαι κομπλέ. Εντάξει, αλλά ο Βασιλιάς είναι Βασιλιάς. Εννοείται. Θα μπορούσε να λέγεται η εκπομπή. Τα λέγαμε. Εντάξει.
Δηλαδή η ανάλυση σου για το παιχνίδι των Red Bull της Πέμπτης είναι, εντάξει, είναι μυθική. Ναι, φίλε. Ναι, ρε, ότι αυτή είναι η εταιρεία που έχει φτερά, άρα θα το σκεφτώ έτσι, γιατί δεν γίνεται πρώτη φτερά. Τελειώνει 2-3 και με θέαμα και με αυτό, με ανθρωπές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Τεράστια νίκη για τον ΠΑΟΚ, η οποία πληρώθηκε από το στοίχημα την ίδια στιγμή. Βέβαια, παίξαμε και κάτι άλλο που δεν είναι. Κοιτάξτε, εμένα εγώ είχα νικήτρια στήλη εκτός από τον γκολ του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Και πώς γίνεται, Σταύρο, αυτή που έχασες να είναι αυτή που έπαιξα κι εγώ από τα δικά σου. Τα αυτά τα ζώα του Λεβαδιακού δεν κάναν φάσεις. Ρε φίλε. Πρέπει να κάναν φάσεις. Κάναν φάσεις. Αλλά... στο ξεκίνημα ειδικά κάνανε. Τέλος πάντων, στοίχημα. Δεν πειράζει, πληρωθήκαμε, πήραμε λεφτάκια. Όταν και ένα ευρώ σύν να είσαι είναι νίκη. Στοίχημα GR λοιπόν, με δημοσιεύματα σήμερα για συμφωνία και με άλλη εταιρεία που μαθαίνω ότι θα βοηθήσει τη στοίχημα να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα και έχει στο εξωτερικό. Μιλάμε για ένα fund το οποίο μπαίνει και αυτό στη στοίχημα, άρα περιμένουμε να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Οι πληροφορίες μιλάνε για τη δημιουργία ενός κολοσσού πλέον στοίχημα με αποδόσεις, τις καλύτερες αποδόσεις και βέβαια το πιο εύκολο τρόπο να κερδίσετε ή να χάνετε τα λεφτά σας, γιατί αυτό είναι στοιχηματική. Στο χέρι σου είναι. Χθες, παραδείγματος χάρη, προχθές πετάξαμε 20 ευρώ στον Κλάους, 30 ευρώ στον Κλάους. Το ζώο δεν βρήκε την μπάλα. Εντάξει, δεν έπαιξε και πολύ, ρε. Εντάξει, είσαι ο Κλάους. Παίζεις με τον Άρη, γυρνάς πιστεύεις, βάλε ένα. Τέλος πάντων, τον αγαπάμε, δεν πειράζει. Αναδομό. Χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο. 5% έκπτωση σε όσους συμμετέχουν στο μαραθώνιο, 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερο. Συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. Επίσης, τα Naxus είναι μαζί μας. Naxus, τα φιλιά μου στον Άγη, εκπληκτική προσωπικότητα και επιχειρηματίας. Απίστευτος επιχειρηματίας, οικογενειακή επιχείρηση που έχει αναπτυχθεί όσο δεν περνάει από το μυαλό σας στα υποδήματα. Και στην Αγία Σοφία γύρω-γύρω, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Και το στόκ στη Βασιλίση Όλγα, με μπότσαρι κάπου εκεί. Και βέβαια στο Mediterranean Cosmos, τα καλύτερα παπούτσια από την πιο σοβαρή επιχείρηση υποδημάτων. Και όσοι θέλετε να γίνετε μπαρίστα ή expert στην πληροφορική, καλείτε Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, 2310-22-2962, datalabs.edu.gr, Εθνική Αμήνη 14. Το αγαπημένο αριθμό του Στέργιου που δεν έβριζε ποτέ τον 14. Ποτέ. Άκου να σου πω ότι θα κάνεις την Τετάρτη. Ποια Τετάρτη? Μας έρχεται. Μεθαύριο. Ναι. Μετά το μάτς. Μετά το πηγαίνεις, εννοείται, σαν επαγγελματίας στο ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Εντάξει. Και μετά στις 10 ναι. Στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίτσι Καζίνο, CJ Jeff. Ένα ωραίο παρτάκι. Ναι. Μετά το μάτς και μια χαρά. Εννοείται. Εντάξει. Πολύ δυνατό τον βλέπω αυτόν. Στις 10 θα ανοίξουν οι πόρτες στο θέατρο Βεργίνα. 7 παίζουν. Αυτό σου λέω. 7, 9, 9,5, 10 παρά έφυγες. Έχει και περιφερειακό. Τι τουζιέρες στην Τούμπα. Κάνουμε ένα ντουζάκι. Αυτό τώρα μια έκκληση άσχετο με το ότι θα συζητήσουμε συνέχεια. Μια ντουζιέρα στην Τούμπα, αν γίνεται για τους δημοσιογράφους. Μην γυρνάμε σπίτι και ξαναβγαίνουμε. Σημαντική απώλεια θεωρώ. Ναι. Στο νέο γήπεδο δηλαδή πρέπει να υπάρχει. Για να διευκρίνω το λόγο, όταν στείλαμε το γραφείο του SDNA, ναι. Ήθελα μία από τις τουαλέτες να τις κάνω τους γέρα. Ναι. Και κόπηκε αυτή η πρότασή σου. Απορώ γιατί. Δεν πάρα μπορώ πολύ να καταλάβω. Χρήσιμο θεωρώ. Ε? Πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, εσύ δουλεύεις. Τελειώνει το 8ωρό σου. Πρέπει να κάνεις ένα μπάνιο. Είσαι κέντρο. Ναι. Δεν θες να κάνεις ένα ντουζάκι και να βγεις κατευθείαν. Ναι. Ειδικά στην Τούμπα, ας πούμε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ο διευθυντής των ονείρων σας, όσοι δουλεύετε για μένα. Ναι. Πάντα σκέφτομαι για εσάς. Ναι. Απλά η επιχείρηση, για να διευκρίνεις το λόγο, με έκοψε την μπανιέρα. Με το χθεσινό catering στην Τούμπα είσαι ευχαριστημένος ή... Όχι, δεν είχε μπουγατσάκια. Μόνο για τους Άγγλους τα μπουγατσάκια. Okay. Ωραία, πάμε λίγο. Πάρα πολύ σημαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ και θα εξηγήσω το γιατί. Το βάλαγα στο σχόλιο της ημέρας. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν ξεκίνησε την σεζόν με φρεσκάδα. Την ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ένταση, με παιχνίδια στην κόψη του ξηραφιού, με προχώρησε, αλλά στο κρίσιμο σημείο δεν ανταπεξήλθε και αυτό έφερε απογοήτευση, και αναφέρομαι στο παιχνίδι με την Μπενφίκα της Τούμπας.
αυτό που είπε ο Λουτσέσκου χθες. Οι νέοι παίκτες ήταν περισσότεροι από αυτοί που υπολόγιζε για να γκρουπαριστεί η ομάδα. Κάποιοι κομβικοί ήρθαν καθυστερημένα, όπως είναι ο Βέρμπλουμ π.χ. Με αποτέλεσμα η ομάδα να διατηρήσει κάποια κουσούρια που είχε από πέρσι και τα ξέραμε νωρίς. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν η ομάδα μπήκε στο πρωτάθλημα, ήταν ανάμεσα στα παιχνίδια με την Μπενφίκα, είχε στην πλάτη της το μείον 2. Είχε στην πλάτη της το μείον 2, που σημαίνει ότι κερδίζω όπου και να παίζω. Και τα πρώτα 4 παιχνίδια δεν ήταν εύκολα. Είναι 2 έδρες που παραδοσιακά χάνουμε βαθμούς, όπως είναι η Κρήτη και η Νέα Σμύρνη, παρά τις καλές σχέσεις που έχουμε. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης που. Παραδοσιακά σου κάνει ζημιές. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι και η καλύτερη ομάδα από τις μικρομεσαίες. Αυτό δείχνει. Δηλαδή δεν έπρεπε να χάσει ούτε από εμάς, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από την ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Και ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, που είναι παιχνίδι 6 βαθμών. Και πριν την ΑΕΚ, η κλήρωση του Europa σου βγάζει πρώτο παιχνίδι με την Τσέλσι εντός έδρας. Παιχνίδι δηλαδή υψηλής έντασης. Όλα λοιπόν συνηγορούσαν στο ότι ο ΠΑΟΚ κάπου θα γκελάρει στο πρωτάθλημα. Δεν συνέβη αυτό. Και δεν συνέβη, και από τη στιγμή που δεν συνέβη, είναι πάρα πολύ καλό για την ψυχολογία της ομάδας. Εγώ πιστεύω τώρα ότι θα απελευθερωθεί η ομάδα. Γιατί έπεσε με τεράστια πίεση στην πλάτη της. Είχε και το βάρος του φαβορή. Όταν οι στοιχηματικές σε δίνουν 2 φράγκα και τους άλλους δίνουν 3,5 και 4, παρότι εσύ έχεις μείον 2, δηλαδή αν δεν είχαμε μείον 2 δεν θα είμαστε δυνατοί 40. Το χθεσινό δεν ήταν από τα καλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, αλλά βρήκε τον τρόπο να κερδίσει με το καθαρό 2-0. Από αυτό που είδαμε χθες σε σχέση με αυτό που μπορεί να παίξει η ομάδα, εγώ θεωρώ ότι είμαστε στο 40% αυτή τη στιγμή. Στο 40%. Φάνηκε ότι σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε λιγότερη πίεση από τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχε αυτό το must win. Δεν πρέπει να κερδίσω, δεν πρέπει να χάσω, ήταν η ΑΕΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε αυτό το πρέπει. Και αυτά τα παιχνίδια τώρα, όσο η βαθμολογία είναι κοντά, είναι πιο δύσκολα για τον γηπεδούχο. Από τη στιγμή λοιπόν που καθαρίσαμε την πουγάδα στο εντός έδρας μας του γκριν παιχνίδι, ένα από τα 4 που θα δώσει κάθε ομάδα, εμείς είμαστε 3 βαθμοί στο 1, η ΑΕΚ 0. Πάμε στο Καραϊσκάκι την άλλη εβδομάδα, για να είμαστε εμείς η ομάδα που δεν έχει την πίεση, τη μεγάλη. Και νομίζω εκτός από λιγότερη πίεση η ΑΕΚ έχει και λιγότερες επιλογές, εντάξει. Δηλαδή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έπαιζε σχεδόν με όλους τους παίχτες της. Εκτός του ότι ο Λουτσέσκου, βάσει του ρόστερ, είχε τη δυνατότητα να βάλει 6 παίκτες με ανάσες που δεν παίξαν με την Τζέλσι. Εντάξει, ήταν ο Μάτος, ήταν ο Κρέσπο. 6 παίκτες που δεν ήταν δεκάδα με την Τζέλσι. Στον πάγκο έβλεπε ο Λουτσέσκου τον Ρέι, τον Καντουρί, τον Καρέλη, τον Βέρμπλουμ, τον Σάχοφ, τον Χατσιρίδη και τον Ζαμπά. Και ο Ζουνίδης έβλεπε έναν τεμετοφύλακα, τον Τσιντότα. Αυτό μπακ... είναι άσχετο με αυτό που λέω. Ρεστερ. Τι άλλο πράγμα εγώ. Εγώ λέω το εξής. Ότι εμείς φάγαμε την πίεση. Το ότι έχουμε περισσότερο βάθος είναι δεδομένο. Το ότι ο ΠΑΟΚ στο κακό του πρώτου μήχρονο 1-0 είναι μπροστά στο σκορ, ωραία, και έχει και τις λύσεις, εκεί κλειδώνει το πράγμα. Όντως έτσι είναι. Εμείς έχουμε τεράστιο βάθος, εννοείται. Όταν κοιτούσαμε στο ημίχρονο τους αναπληρωματικούς, δεν τους βλέπαμε τους άλλους. Μόνο Κρουναρίδη μπορούσε να φέρει ο άλλος μέσα. Αλλά αυτό είναι θέμα της ΑΕΚ, δεν είναι δικό μας. Όχι, θέμα της ΑΕΚ, είναι απλώς. Ναι. Αυτό δείχνει και την ποιότητα που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του, εντάξει. Αλλά δεν παίζει ακόμα σύμφωνα με αυτήν, γιατί είναι ακόμα μπερδεμένος. Ναι, εντάξει, άλλη ιστορία. Ακόμα είναι μπερδεμένος. Ακόμα είναι μπερδεμένος γιατί η προετοιμασία του ήταν λυπής λόγω του ότι έπρεπε να μπει γρήγορα. Είναι μπερδεμένος γιατί δεν έχουν βρεθεί ρόλοι με τα καινούργια παιδιά. Μπήκε ο Ζαμπά αλλαγή. Σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ζαμπά περισσότερο έχει στο μυαλό του το πώς θα δείξει, ξεκάθαρα, παρά ναι, το πώς θα κάνει, πώς θα έχει ουσία το παιχνίδι. Είναι το ίδιο που κάνει ο Άρντα την περασμένη Πέμπτη. Εντάξει, περισσότερο πώς θα δείξει για τον εαυτό του παρά για την ομάδα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα αυτά τα παιδιά σε κάποια φάση θα πρέπει ή να αφομοιώσουν το ότι δουλεύουν για την ομάδα. Το Ζαμπά χθες έχει κάνει 3 λάθη, ό,τι να είναι. Τους έχει δώσει μπάλα χωρίς λόγο. Ο Άρντα την Πέμπτη κάνει μανούρα χωρίς λόγο. Στο φάουλ που έχει κερδίσει το φάουλ, δηλαδή. Έλεος. Εντάξει. Όλα λοιπόν αυτά
είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την περάσει η ομάδα. Και από τη στιγμή που την τα περνάει χωρίς να έχει απώλειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην εξετάζει κάποιος πώς ήμασταν χθες, η ΑΕΚ, το ένα το άλλο. Ο ΠΑΟΚ ήταν ισορροπημένος στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ, δηλαδή 50-50. Η ΑΕΚ ήταν το καλύτερο ημίχρονο το πρώτο. Στο δεύτερο, στα 15 λεπτά μέχρι να πετύχει το δεύτερο γκολ, κυριαρχεί απόλυτα. Δεν υπάρχει ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Κάνει τη δουλειά, μπαίνει το δεύτερο γκολ του Πρίγιοβιτς. Θα συζητήσουμε για το δράμα των στόπερ της ΑΕΚ στη συνέχεια. Ωραία. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνουν στο δεύτερο γκολ δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Νομίζω και το offside πήγαιναν αυτοί, ρε. Κάτι τέτοιο. Θα το συζητήσουμε μετά. Δεν έχει ξαναγίνει στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί. Και μετά ο ΠΑΟΚ πάει να διαχειριστεί το 2-0, να δώσει χώρους. Απλά το κάνει άγαρμπα. Το κάνει με πολλά λάθη. Δίνει στην ΑΕΚ το δικαίωμα να ψιλοπατήσει η περιοχή, να κάνει και δύο φάσεις. Δεν μπαίνουν γκολ. Ωραία, αλλά επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να διαχειριστεί λίγο πιο εύκολα το παιχνίδι, αν έκανε λιγότερα λάθη. Εγώ ήθελα να πω πριν, μιλώντας για την ποιότητα του πάγκου του ΠΑΟΚ, καλό θα είναι να καταλάβουν μερικοί του τι γίνεται, εντάξει, γιατί πολλή κουβέντα έγινε για την απώλεια του Άρντα, γιατί είναι εκτός και γιατί εκτός ο Άρντα. Ναι, καλά, και για το rotation της Πέμπτης λέγανε και 1002, ναι. Σήμερα δεν θα πει κανείς τίποτα. Κάποιος θα μείνει εκτός, δηλαδή θα έκανε πιστεύεις καλύτερο μάτσο ο Άρντα από τον Μπίζεσβαρ εχθές. Μα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Παράδειγμα, πάντα αυτός που δεν παίζει είναι καλύτερος. Πάντα έτσι λένε. Είπαμε, είχε έναν πάγκο ο Λουτσέσκου με Ρέι, Καντουρί, Καρέλι, Βέρμπλουμ, Σάχοφ, Χατσερίδη, Ζαμπά και εκτός ήταν ο Ακπόμο, ο Άρντα, ο Μαλεζάς και ο Κίτσιο. Κάποιος μετά θα είναι με τον Άρη μέσα, κάποιος θα είναι έξω. Okay. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, τόσο πολύ ανάλυση και γκρίνια γιατί ο Άρντα είναι έξω. Και... Κατηγορήθηκε ο Πάγκο γιατί είχε 34% κατοχή με την Τσέλση. Χθες η West Ham είχε 27. Κατηγορήθηκε ο ΠΑΟΚ την περασμένη Πέμπτη για το ότι δεν προσέγγισε το παιχνίδι όπως έπρεπε. Ωραία, κέρδισε το παιχνίδι την Κυριακή. Ακούς κανένα να λέει τίποτα? Όχι. Όλη η σεζόν είναι μια συνέχεια. Είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο. Το Europa League δεν θα το πάρει. Το πρωτάθλημα μπορεί να το πάρει. Άρα θα πρέπει λίγο να διαλέξουμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Για μένα την Πέμπτη το μόνο λάθος που έγινε είναι ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο παίκτες προοπτικής για να δείξουν απέναντι στην Τσέλσι. Ωραία. Αλλά είναι μηδενικό το λάθος. Δεν υπάρχει. Είναι αόρατο. Μπροστά στα όσα τέλος πάντων διακυβεύονται και στο παιχνίδι το χθεσινό και στο επόμενο και γενικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Θα ανοίξουμε και γραμμές μετά τη μία. Πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα να πιούμε καφέ, γιατί η γυναίκα μας νόμιζε ότι 10.30 ώρα μπορεί να κοιμόμαστε ακόμη και είχαμε χρόνο. Ξεφωνίζω τη Λία στον αέρα, να το έχετε καταλάβει. Ωραία, ναι. Η οποία της λέω τι ώρα είναι και μου κάνει α, τι άρε. Όταν σηκώθηκα. Φταίει η Λία. Είναι το καλό, ναι, είναι το καλό όταν έχεις ηχθεί γυναίκα στον πραγματικό της κόσμο. Μίλα λίγο γι' αυτό. Έχεις 1,5 λεπτό. Είναι η καλύτερη, απλά είναι στον κόσμο της. Είναι σε ένα άλλο στο υπερπέραν. Τέλος πάντων. Οι γυναίκες εκτίζουν όλο αυτό. Οι γυναίκες εκτίζουν, λέω. Ναι. Μάλιστα. Εσύ τι είσαι, Σκορπιός, αγάπη. Ναι, το έχουμε πει Σκορπιός. Σκορπιός, Παναγία. Το καλύτερο. Πόντια και Σκορπιός. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Αφιερωμένος ο Αλεξάνδρος Πρίγκεβιτς, δεν ξέρουμε τι λέει. Ο Στέργιος του διάλεξε. Δεν έχω ιδέα. Τι λέει. Από τον καιρό των Τσιγκάνων. Ναι. Και θα διαβάσουμε και θα ακούμε μετά την εκδίκηση της Γυφτιάς. Ναι. Παπάζω. Φοβερός δίσκος. Θα κλάψουμε όλοι μαζί. Να θα κλάψουμε όλοι μαζί. Εντάξει, ρε παιδιά, ξεκινήσαμε με Πεκιζίνα, τώρα βάλαμε αυτό. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2017 στα μάτς της Τούμπας, στα οποία ξεκινήσει βασικός 21 παιχνίδια, έχει σκοράρει στα 17. Ποιος? Ο Πρίγιοβιτς. Δηλαδή έχει 17 στα 21. 17 γκολ στα 21 παιχνίδια. Που έχει ξεκινήσει βασικός στην Τούμπα. Το έχει ξεφύγει μόνο η Ολυμπίκ Ντόνετσκ. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα. Ο Αστέρας Τρίπολης. Η ΑΕΚ πέρσι. Σκόραρε ο Βαρέλα, τα γνωστά. Και η Ξάνθη. Του ξέφυγαν. Τέσσερις ομάδες μόνο. Ναι, πέρσι. Από το καλοκαίρι του 17 μέχρι γιατί τώρα. Γιατί το λες αθλημένος. Είσαι στεναχωρημένος. Γι' αυτό. Πρέπει γιατί... να σκοράρει όλες. Βλέπαμε. Ξέρεις τι πρόβλημα έχει. Σήκωσε λίγο το μικροφωνάκι. Σήκωσε το λίγο. Όχι, από κάτω τη βάση. Από τη βάση σηκώνεται το μικρόφωνο. Ωραία, ωραία. Σήκωσε το λίγο. Πάρε το στο στοματάκι σου, δεν είναι κακό. Πάρε το λίγο στο στοματάκι σου. Κοίτα τώρα. Κοίτα το παιδί μας. Αυτό είναι η βάση. Εδώ. Μάλιστα. Ωραία.
Τώρα το έχει στο ματάκι του τέτοιο. Ναι, για λέγε τέτοιο. 44 γκολ σε 69 μάτς. Εντάξει, καλό ποσοστό το λες. 60%. Ξεπέρασε τον Πάρη Ζουμπούλη, ο οποίος έχει σταματήσει σε 42. Μόρι παιχτάρα. Και ξεπέρασε και τον Γιασεμάκη, 43. Μόρι παιχτάρα. Ανέβηκε 17ος. Τον υπάλληλο του ΟΤΕ όταν τον αγόρασε ο γνωστός σκάουτερ Παύλα. Πάντως χθες πριν από το μάτς, βλέπαμε τώρα έξω με τον Σταύρο κάτι σχόλια. Στην ΑΕΚ χαίρονταν που θα παίξει ο Πρίγιοβιτς και λέγανε ωραία, το... πάλι καλά για εμάς, εντάξει, μπράβο, ναι. Μετά δεν ξέρω πώς ήτανε. Το διάβασα λίγο λάθος μάλλον. Εντάξει, επειδή ο ΠΑΟΚ πληρώνει τον Πρίγιοβιτς και τον βάζει να ανταγωνιστεί πλέον τον Καρέλη και τον ΑΚΠΟΜ που δεν τον έχουμε δει ακόμα, θα τον δούμε. Έβαλε ένα γκολ το παιδί, μετά δεν μέτρησε και μετά τον ξαναείδαμε. Θα τον δούμε όμως. Εγώ πιστεύω ΑΚΠΟΜ πολύ. Θα τον δούμε την Τετάρτη, ελπίζω. Το λογικό είναι, ναι, να τον δούμε Τετάρτη. Τι βλέπεις για Τετάρτη? Θα δούμε τώρα σιγά σιγά. Απλά ο ΠΑΟΚ πληρώνει τον Πρίγιοβιτς και η ΑΕΚ πήρε έναν δανεικό 23χρονο που είχε 2,5 γκολ στη σεζόν. Ωραία, από τη Ρώμα. Θα μου πεις από τη Ρώμα. Για να τον έχει η Ρώμα, καλός παίκτης είναι. Και κακός δεν είναι, σίγουρα ο Πόνσε. Αλλά δεν είναι Πρίγιοβιτς. Και όταν μιλάμε για τέτοια παιχνίδια λεπτομεριών, κάνει το λάθος ο Κάνιας, ο Λιβάγια που δεν έχει την εκτελεστική δυνότητα του Πρίγιοβιτς, σουτάρει καλά, δοκάρει η μπάλα. Κάνει το λάθος ο Λαμπρόπουλος, ξεπερνά στο σπίτι το Πρίγιοβιτς τον Οικονόμου. Φοβερό. Εντάξει. Αυτό δηλαδή πραγματικά να το κοιτάξουν στην ΑΕΚ. Είναι ένα θεματάκι, ναι. Και κάνει το τέλειο πλασέ. Η μπάλα δηλαδή δολοφονεί 4 γενιές από αράχνες. Έχεις δει μπάρκα ύφος? Το μπάρκα, το ύφος είναι, πιστεύω, το ίδιο. Μπάρκας χαρούμενος, μπάρκας λυπημένος, μπάρκας θλιμμένος, μπάρκας... Γύριζε το τζόκερ ή το ίδιο. Είναι το ίδιο, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτή η χωρίστρια η οποία επισκιάζει. Είναι το ύφος αγελάδας, Σταύρο. Εγώ έτσι θα το θέσω. Είσαι σκληρή, αλλά θα το αποδεχτώ. Είσαι σκληρή, θα το αποδεχτώ. Ωραία. Γίνεται το, αν δείτε τον γκολ από την πίσω κάμερα. Από την πίσω κάμερα, ναι, όχι, ναι, πίσω, ναι, πίσω από την αιστεία, από την άλλη, από τον γερανό. Από την 8. Είναι το. Πού μπήκε τον γκολ? Από την 4. Ναι. Αν δείτε λοιπόν από την κάμερα τη 8, είναι το τέλειο πλασέ. Δεν γίνεται να πιαστεί αυτό το πλασέ με τίποτα. Και τα, δηλαδή το φάλτσο παίρνει, βγαίνει εκτός δοκαριού και γυρνάει και πάει στο γάμα. Δεν χάνεται αυτό, δεν πιάνεται αυτό το πλασέ. Και βέβαια, στο δεύτερο γκολ, όπου πραγματικά να δώσουμε συγχαρητήρια τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, Λαμπρόπουλος και Οικονόμου, γράψαν ιστορία. Παίξανε το offside, βγήκανε δηλαδή στο πέναλτι. Ο Πρίγιοβιτς είδε ένα χώρο εκεί 10 μέτρα άδειο, πήγε κάθισε εκεί πέρα. Ο Λόπες μάρκαρε το Μάτος στο corner. Αυτοί προφανώς δεν ξέρω αν έχουν κανένα κανονισμό, ο ένας καλύπτει άρα offside. Μπορεί. Μπορεί, να, μπορεί, να, ναι. Δούμε, ναι. Ωραία. Και είδαμε το πιο αστείο γκολ της ιστορίας του ποδοσφαίρου όσον αφορά στην τοποθέτηση της άμυνας. Δηλαδή εκεί, αυτό που κάνουν οι δύο στόπερ της ΑΕΚ δείχνει ότι το IQ τους είναι περιορισμένο. Εντάξει, ότι η αντίληψή τους είναι μάλλον κακή. Κακή. Ξέχωρα από το λάθος του Λαμπρόπουλου στο πρώτο γκολ. Εκεί είναι λάθος. Okay. Εδώ μιλάμε για τοποθέτηση. Ωραία. Αφήσαν τον Πρίγιοβιτς μόνο του, ο οποίος δεν είχε βέβαια καμία δυσκολία να πλασάρει στο απέναντι γάμα σε ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ. Λίγο καλάμι, λίγο. Όχι, εκεί θέλει να τη στείλει. Δεν θέλει να τη στείλει στην κλειστή, στην απέναντι θέλει να τη στείλει. Ο Μπάρκας βέβαια για ακόμη μια φορά το έφαγε σχεδόν όρθιος. Εντάξει, 2-0 ο ΠΑΟΚ, η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ό,τι πληρώσει θα πάρει, παιδιά. Όταν εσύ ψάχνει με δανεικού και σου ξουμούξου να κάνει δουλειά και ο άλλο πληρώνει γιατί βάζει τα παστέλια, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται σε λεπτομέρειε παραδοσιακά. Οι λεπτομέρειε έγιναν στον ΠΑΟΚ γιατί υπήρχε ο τύπο, αυτό το τρελό αγόρι, ο Τσολιά από τη Σερβία, με ελβετική άβρα. Ωραία. Να παστελώσει. 2 στα 3 γκολ, το τρίτο, η τρίτη τελική που έκανε, ήταν μία στο τέλος. Έτσι πήγε να κάνει κάτι εντυπωσιακό, δεν του πήγε λίγο καλά, πήγε πλάγιο η μπάλα, δεν έχει καμία σημασία. Είχε κάνει τη δουλειά. Δεν έχει σκοράρει μόνο με Ατρόμητο και Ξάνθη. Συνολικά. Συνολικά. Και με Άρη για τον απλό λόγο ότι δεν έπαιζε ο Άρης. Δεν είχε συναντήσει τον Άρη. Ωραία, ούτε θα το συναντήσει λογικά την Τετάρτη. Έχει μετά.
Και επειδή θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις μία, μετά τη μία, ωραία, θα πιάσουμε και λίγο το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε καλά τη σεζόν, έχοντας αντιπάλους γενικά χαμηλότερο επίπεδο, δεν τα κατάφερε στα Γιάννενα. Σε μια ομάδα που τη χαρακτηρίζουν θηγατρική μας τέτοιο. Παράρτημα, ναι. Παράρτημα. Το παράρτημα. Προφανώς δεν κερδίσαν το παράρτημά μας. Και θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία την ερχόμενη Τετάρτη να κερδίσει τη β' ομάδα μας. Ωραία, τη β' ομάδα μας. Τα παιδιά τα οποία δεν είναι ψηλά στη λίστα ενδιαφέροντος του. Όχι τη λίστα ενδιαφέροντος, στη λίστα επιλογών τέλος πάντων, δεν είναι πρώτη του Ράσβαν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω πώς θα παίξει. Εκτιμώ ότι ο Πασχαλάκης θα φάει μια αγωνιστική, άρα ο θα παίξει ο Ρέι, που πρέπει να μπει ο Ρέι να πάρει παιχνίδια. Δηλαδή για μένα ο Ρέι θα πρέπει να έχει το κύπελο, όλο. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν πήγε καλά πέρσι, άρχισε να προσαρμοστεί, αλλά η ουσία είναι ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά στα φιλικά που μπήκε, ήταν πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είναι ένα παιδί που δεν δίνει δικαιώματα, δεν μουρμουρίζει επειδή δεν παίζει, είναι κομμάτι της ομάδας. Καλό είναι λοιπόν έστω το κύπελλο να το πάρει επόμου. Να του δείξει δηλαδή ο προπονητής εμπιστοσύνη σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ο Μαλεζάς δεν έχει μπει. Ναι. Ο Χατσερίδης. Χατσερίδης λογικά. Εντάξει. Μπορεί να παίξει, μπορεί και να μην παίξει, δεν ξέρουμε τώρα. Ο Τόσκα θα παίξει. Κίτσιο δεν ξέρω. Τόσκα σίγουρα. Κοίτα, και ο Μάτος πρέπει να πάρει ανάσα. Πήρε μωρή, πώς θα πάρει. Εντάξει, ένα μάτς πήρε εσύ. Δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη αυτός. Τέλος πάντων, υπάρχει ο Κίτσου, υπάρχει ο Τόσκας. Ο Τόσκας. Γιώργος Τόσκας. Υπάρχει ο Τόσκα. Ο Βέρμπλουμ σίγουρα θα χρειαστεί ένα 90 λεπτό ακόμη. Θα δούμε ποιον θα το παίξει. Μάλλον με τον Σάχοφ. Και ο Μαουρίτσιο θα χρειαστεί λίγο ένα φρεσκάρισμα. Ναι, Μαουρίτσιο, τι. Μαουρίτσιο είναι ο πρώτος που χρειάζεται φρεσκάρισμα. Ο εκπληκτικός Μαουρίτσιο. Θες για επειδή δεν πιάσαμε, πιάσαμε μόνο τον Μπρίγκοβιτς. Να βγάλουμε το καπέλο στον εκπληκτικό Μαουρίτσιο, που κάποιοι συνάδελφοι είδαν ότι ήταν κακός από ό,τι έβλεπα τις κριτικές. Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή ο τύπος δεν έχει κάνει λάθος σε 90 λεπτά. Κάνει πάντα το σωστό. Και άμα του βγουν τα δύο σουτ, βρουν αιστεία άλλη γενοκτονία αραχνών, ήταν λίγο άτυχος. Τέλος πάντων και δεν ήταν μόνο αυτό, σε όλα τα επίπεδα ήταν καλός. Ο Ντιέγκο. Ο Ντιέγκο, ο Ντιέγκο θα το φάει τον πινελίκι του. Ενώ το όχι, κάνει πλάκα με τον Μπακάκι στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία, χθες για κάποιον λόγο στην τελική προσπάθεια τα σκατώνει όλα. Είναι που λένε, εντάξει, αγαπάμε Μπίσεσβαρ, δεν κράζουμε, ωραία, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά επειδή έχεις από αυτόν τεράστιες απαιτήσεις, γιατί ξέρεις ότι είναι σφίχτης, δε φίλε, δεν είναι τυχαίος. Ωραία, θες η τελική πάσα να είναι αυτή που πρέπει. Βγάζει μία στο ζαμπά. Ναι. Αλλά μπορούσε πολλά περισσότερα. Έχοντας τον κορυφαίο μπακ των ελληνικών πρωταθλημάτων, γελάει ο κόσμος δηλαδή πραγματικά με τον Μπακάκι. Ο οποίος τον έχασε 12 φορές σε ένα παιχνίδι. Και ήταν για κάρτα από το πρώτο φάουλ που έκανε. Καλά, για τον Κεστράνης θα πούμε μετά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πολύ μέτριος διαιτητής. Και βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε το καπέλο στον Άλχερ Κρέσπο, ο οποίος μετά το 70, όταν έπρεπε να βγει μπροστά για να καθαρίσει την πουγάδα από τα πολλά λάθη που κάναμε στη μεσαία γραμμή, κυρίως και στις πλευρές, δεν άφησε μισή φάση χωρίς να καθαρίσει. Ωραία, αυτοί οι τρεις ουσιαστικά βγήκαν μπροστά και πήρε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Οι άλλοι δεν έκαναν κάτι συγκλονιστικό. Ο Μάτος είχε τη στιγμή του γκολ. Ο Βιερίνη ήταν καλύτερος από άλλες φορές. Δηλαδή βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Αρχίζει και συνέρχεται. Ο Βαρέλα γνωστός λίγο πιο κάτω από τα στάνταρ του, θα πω εγώ. Εκεί ειδικά που κάνει τον Εμπαπέ. Ναι, είναι λίγο λάθος. Εντάξει. Ο Κάνιας βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενα, αλλά πάλι κάνει πιο λάθη, ναι. Το λάθος κάνει, δεν είναι δύο λάθη. Ένα λάθος στο δοκάρι του Λιβάγια, άλλο λάθος δεν κάνει. Γιατί το φάουλ που λες εσύ. Καταρχήν δεν είναι φάουλ. Δεν είναι φάουλ, γιατί άμα είναι φάουλ αυτό είναι και του Μπίσεσβαρ. Εντάξει. Είναι στη φάση που πήγε να κάνει ο Βαρέλα, ναι, τον Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι, εκεί, φάση εκείνη η φάση είναι. Θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα φάουλ. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Τα παιδιά. Πέλκας. Ο Πέλκας αναλώνεται πολύ σε βρωμοδουλειά και δεν του κάνει καλό αυτό. Γιατί όσο δεν έχεις νούμερα σε εκείνη τη θέση, αρχίζεις και αγχώνεσαι. Θέλει λίγο μια φρεσκάδα και αυτός, δεν νομίζω να παίξει. Εντάξει, χθες πολλά παιδιά δεν παίξανε. Δεν έπαιξε ο Καέρης, δεν έπαιξε, έπαιξε λίγο ο Κατουρί. Ωραία, δεν έπαιξε ο Σάχοφ. Ο Βέρμπλουμ δεν έπαιξε. Το αυτό μπήκε, εντάξει. Δεν μπήκε, και μπήκε. Και... δύο λεπτά. Ναι. Okay. Δηλαδή, έχουμε φρέσκους παίχτες να βάλουμε. Δεν τίθεται θέμα.
Για μένα το σημαντικό παιχνίδι είναι της Κυριακής. Θα μου πεις τώρα, άμα κάτσει καμιά κέντα Τετάρτη και αρχίζουν να μάθετε να μην μουρμουρίζετε, παιδιά, άμα γίνει καμιά κέντα. Δεν τρέχει τίποτα. Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Όχι να κερδίσει, είναι ένα καχύ τώρα, αν έρθει Τετάρτη. Εντάξει. Δεν είναι ανάγκη να τρελαινόμαστε. Δεν έχουμε στόχο αυτή τη στιγμή το πώς θα περάσουμε στο κύπελο. Θα περάσουμε στον όμιλο του κυπέλου. Το παιχνίδι, το focus είναι της Κυριακής. Είναι αυτό που έλεγε έξω, ρε Σταύρο. Ότι πας αυτό το παιχνίδι με ηρεμία τώρα πλέον. Και αν εκεί σου πάει καλά, μετά είσαι καβάλα στο άλογο. Όχι καβάλα στο άλογο. Ζει καβάλα. Έτσι το έχεις. Ρε παιδί μου, ναι. Το άλογο. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις Ελληνίδα μάνα θα άφηνε το παιδί της 45 ημερών να το πάρει ο άντρας σε ένα πάω κάτι? Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα καμία. Έστω μία Ελληνίδα μάνα. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Η εικόνα του Κρέσπου τον πέτυχα στον δρόμο του μεταξύ. Μια μέρα πριν. Ναι. Άρχισα τα κλασικά. Ξέρετε, αυτά τα πολιτισμένα τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ήταν με το μωρό κανονικά και το είδα. Να σου ζήσει. Την επόμενη μέρα. Ναι, και την επόμενη μέρα το βλέπω στο γήπεδο. Δεν υπάρχει ούτε η Ελληνίδα μάνα να άφηνε τον άντρα. Ρε φίλε, μέσα στα καπνογόνα και σε αυτά τώρα. Δεν θυμάσαι τις δικές μας από τη Γερμανία, ρε, που ερχόντουσαν με το μωρό και το καρότσι και είχαν. Τρία καρότσια. Ναι. Ένα καρότσι το μωρό και άλλα δύο καρότσια τα πράγματα του μωρού. Ναι, ναι. Το ένα τα φαγητά του και το άλλο. Πάμε και πάμε στο ζωολογικό κήπο και είναι ο άλλος με το μωρό να κρέμεται. Ρε. Τίποτα. Τίποτα. Αυτός και το μωρό. Αυτός και το μωρό. Ούτε 8 ζευγάρια πάνε, ούτε 18 φαγητά αν θα πεινάσει το μωρό, εντάξει. Καλά, ήταν λίγο κρέα το χθεσινό, αλλά εκεί. Ωραία εικόνα όμως. Βγήκε η μάνα από την αγάπη καβέρνη. Εντάξει ρε η Ελληνίδα πόντια σκορπίνα μάνα. Ναι, επανέλαβε το γιατί είναι μερικοί που δεν το κατάλαβαν. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Γενικά, δεν υπήρχε κανένα θέμα όσον αφορά στην διοργάνωση του αγώνα. Το δίχτυ ήταν λίγο... Έμπαζε από κάπου. Έμπαζε. Είναι εκείνο το... Εκείνες οι θέσεις το κορεό που είχαμε κάνει. Το κορεό. Το όχι, ρε. Το χειρότερο είναι το γιο τη ψυχάρα για πάντα μπουκάρα που βγήκε για σεμάκι, θε, πάρε την παέ. Ναι, εκείνο και στην Κύπρο ήταν το χειρότερο από όλα. Κοίτα, αυτό το δίχτυ είχε ένα προβληματικό κομμάτι. Είχε ένα κενό που ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο. Ναι, δηλαδή άμα το πετούσε τη μηχανιώνα δεν θα έβγαζε κανένα λιθρίνι. θα δραπέτευε. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Το κενό που είχε και. Καρχαρίαση, να μην πω φάλαινα, ντραπέτευε. Ήταν το κενό λίγο μεγάλο. Και όχι φάλαινα, φάλαινα και είναι άσπρη. Μεγάλη, ήταν και ναι. Σε η όρκα. Ναι. Είναι ακριβώς πίσω από τον πάγκο. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε ένα. Όχι, κοίτα να δεις. Κάποια διαρκεία ευνοούνται σε αυτή την περίπτωση. Αυτά που είναι αριστερά έχουν στόχο. Δεν ξέρω αν είναι πιο ακριβά αυτά. Δεν νομίζω. Όχι, είναι η ίδια τιμή. Τέλος πάντων, όταν είναι παιδιά να κάνουμε δίχτυ. Ενιαίο. Κάνουμε δίχτυ. Μπαίνει ένα δίχτυ. Ήταν οι δύο που πήγαν να ενωθούν και έπεφτε ένα πάνω στο άλλο και είχε κενό ρε. Έκανε ένα τρίγωνο επάνω. Εσύ, ωραία. Εγώ ήταν σαν να βλέπα τηλεόραση. Εντάξει, και δεν είχε καλό σήμα. Δηλαδή πραγματικά τώρα. Θα βελτιωθούμε και σε αυτό, Σταύρο. Ναι. Για αγάπη, στο δίχτυ. Δεν υπάρχει, παιδιά, το δίχτυ είναι. Ήταν λίγο λάθος αυτό το πράγμα. Είναι το δέσανε λίγο βλάχικα. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν και ναυτικός ο κόμπος. Που έγινε εκεί πέρα. Ήταν το σημείο κακόρεση, δεν είναι. Να πω ότι ήταν πλάγια. Άντε, πες, okay. Ήταν ακριβώς πως το μα πάρω. Έχουμε και κάτι που τα πετάνε με φάλτσα. Ούτε τα πλάγια πρέπει να αφήνουμε, ναι. Έχουμε κάτι εν δυνάμει παίκτες. Φρίσμπι, bowling. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα κύλησαν ήρεμα. Οκ. Okay. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Ο πολιτισμός, τα δημοσιογραφικά, όλα κυριλέ. Προσπάθησαν μερικοί έτσι λίγο να. Αλλά με την γραφικότητά τους να. Παρανέβησαν οι ψυχρεμότεροι. Α, και αυτό, ναι. Ναι, να τα λέμε αυτά. Κέρια επέμβαση. Κέρια επέμβαση. Λύθηκε το θέμα. Ένα μπράβο στον Βασίλη Δημητριάδη για την, για την μπλούζα. Μπλούζα που φόρεσε. Συγχαρητήρια. Γεια μα, Βασίλη. Πολύ καλό, φίλε. Μπράβο. Δηλαδή, πόσο σκέφτηκε το μπλουζάκι. Το μεροκαματάκι. Το είχε στα αποδυτήρια το μπλουζάκι που έγραφε ΑΕΚ Πρωταθλητές Ελλάδος 2018. Ναι. Κάποια στιγμή θα το πιστέψουν και οι ίδιοι. Λέγε κάποια στιγμή. Και λέγε, λέγε. Και το έβαλε. Αυτό δεν το έβαλε. Και το έβαλε. Στράτος Διονυσίου, ο Χριστιανός, μπερδεύτηκα. Ναι. Λοιπόν, φεύγοντας το έβαλε το μπλουζάκι, δεν τον έδωσε σημασία κανένας. Πρέπει να συναχωρέθηκε. Γιατί φαντάζομαι το μπλουζάκι για όλο τον κόσμο. Το είχαμε δουλεμένο. Το είχαμε δουλεμένο. Καλή επιστροφή. Τα λέμε. Ναι, ναι. Το φοβερό αυτό μπλουζάκι. Όχι, φίλε, αυτή είναι η ζωή. Εσύ πρέπει να είσαι πολιτισμένος, να μην δώσει κανένα δικαίωμα. Πέρασε το ένα παιχνιδάκι από αυτό που πέρσι δεν έγινε. Και το κοντέρ δεν γράφει μείον 6, γράφει συν 3. Γιατί πάντα θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι δικαίωμα και αν δώσεις, θα το λάβουν. Ναι.
Γιατί, γιατί όταν έχεις το κράτος, την αστυνομία, τους δικαστές, αγκαζέ, θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό για να αποφύγεις τις κακοτοπιές. Χθες η αστυνομία φαγώθηκε. Βάλε το καρτελάκι. Δεν με ξέρεις ποιος είμαι, ρε. Δεν με ξέρεις ποιος είμαι. Βάλε το καρτελάκι. Όχι, δεν το βάζω το καρτελάκι. Τώρα δηλαδή πραγματικά δεν θα βάζα το καρτελάκι αν ερχόταν ο αρχιστράτηγος και μου έλεγε βάλε το καρτελάκι. Όχι, δεν το βάζω. Είναι το σπίτι μου, ό,τι θέλω θα βάλω. Θα δω με τις πιτζάμες. Εμένα με ενοχλεί το τελευταίο στάδιο, ελέγχουν πάνω. Δηλαδή, έχει περάσει 5 ελέγχους. Και τι ελέγχουν πάνω. Ο τελευταίος πάνω, ρε παιδί μου. Έλεγχος, ρε παιδί μου, σου κοιτάνε λίγο την κάρτα. Την κάρτα, ο τελευταίος δεν πάνω. Μου λέει εμένα ποτέ αυτό. Εσύ είσαι ναι. Κόλκα. Έχω περάσει, ρε φίλε, από 8 ελέγχους. Πώς έχω φτάσει εκεί, δεν είμαι ο Βερβερίδης, ο Τάγκο από την Αμέρικα. Από πάνω από τον ουρανό. Έχω περάσει από 10 ανθρώπους. Δηλαδή, με βλέπεις, έχω στα χέρια 5 νερά εχθές. Και ανεβαίνω, εντάξει. Ναι. 2 με πάγο και 3 με. Ναι. Μη μου ζητά την κάρτα. Η αγάπη ξέρει τι έκανε. Έχω κορακιάσει την ώρα τη μετάδοση. Και παίζει το chat αυτή, ε. Τι το φέρε μου νερό. Έχει ένα ξεδιμασμένο μπουκαλάκι, μου βάζει 2 στάλες. Ωραία. Δηλαδή, όταν θα πεθαίνουμε και δεν θα σηκώσει τον κόλο της από την καρέκλα, ρε. Τόσο πολύ με αγαπάνε, Στέργιο μου, οι γυναίκες μας. Και μετά με πινελίκια και τέτοια, με κινήσεις εξαγριωμένου, τότε πήγε μου βάλει νερό. Και παρά λίγο να μπει το 3-0. Ήταν η φάση έγινε. Η φάση. Κάτι ήταν. Και κλείνω τα φάση. Φαντάζομαι νερό χωρίς πάγο, χωρίς τίποτα. Έτσι, ναι, ένα νερό, ναι. Πώς φορές έχω φέρει νερό με πάγο. Με πάγο, πάντα Στέργιο. Ωραία. Ναι, σε μήκρο. Εντάξει, ξέρει ο Στέργιος. Τέλος πάντων, ενώ εσύ θα πρέπει να αισθάνεσαι πολύ άσχημα για αυτό που μου έκανες χθες. Ναι, το έχω βάλει. Και πάμε στο Κεστράνιο, σε αυτό το Φιλανδό. Κόσμημα αυτό. Μιλάμε τώρα, δεν έχει πετύχει φάση, πραγματικά. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι αφήνει το παιχνίδι να παίξει. Και αυτό είναι ένα βαντάζ για μας. Εντάξει. Γιατί έχει ρυθμό. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει τα καραγκιοζλίκια της. Και βέβαια ένα από τα καραγκιοζλίκια της ΑΕΚ, αυτό του Μάνταλου ότι με κρατάει, ωραία, έφερε και το δεύτερο γκολ. Και είναι η δικαίωση, ωραία, για αυτά που λέω τόσα χρόνια για τα φάουλ επαφής. Όταν σφυρίζεις φάουλ επαφής, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Ωραία. Ο Μάνταλος με τον Κάνιας διεκδικήσαν μία μπάλα, όμο με όμο κτλ. Κτλ. Ο Μάνταλος συνηθισμένος να παίρνει τα σφυρίγματα αυτά, σταμάτησε. Ο ξένος διαιτητής που δεν κατάλαβε γιατί σταμάτησε, άφησε το παιχνίδι να παίξει, βγήκε ο Μάτος μπροστά, έκανε την αλογίσια επέλασή του. Ωραία. Και τα ακούει τώρα ο Μάνταλος. Ναι, η ΑΕΚ έπαιξε τη ζώνη. Γκροζούδι, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Είναι τη φορούσε εδώ πάνω. Ναι, τον κύριο Χρήστο, τα φιλιά μου, ό,τι και αν κάνει τώρα. Διευθυντής μου. Ναι, τον είχες διευθυντής, το τελείο. Ναι. Θεός. Τέλος πάντων, και ο Πάοκ έβαλε το δεύτερο γκολ. Την επόμενη φορά λοιπόν που ο Μάνταλος θα παίξει με ξένο διαιτητή, θα ξέρει ότι δεν είναι φάουλ αυτό το πράγμα. Είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που είναι φάουλ αυτό το πράγμα είναι η Ελλάδα. Και αυτό γιατί οι διαιτητές φοβούνται μην βρεθούν στο χαντάκι. Εντάξει, αυτή είναι η εικόνα. Γι' αυτό λοιπόν, να μην πω τι να πάθουν οι Έλληνες διαιτητές, εγώ λέω ότι όλα τα παιχνίδια να έρθουν οι ξένοι να μας πάρουν τις δουλειές. Κανονικά. Να έρθουν. Όπως ο άλλος στο χωριό έπαιρνε την καγένα από τις επιδοτήσεις και έβαζε τον Αλβανό να δουλεύει και τώρα κλαίγεται ότι τους παίρνουν τις δουλειές. Ωραία, που ο Αλβανός τώρα έχει πάει στο. Έχει 4 σπίτια στα Τύρανα και στα Περίχωρα, στο Πανόραμα Τυράννων. Θα έχει ένα τέτοιο. Ναι. Και ο άλλος έχει κάνει την Καγέν κοτέτσι. Ναι. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει να φάει με την Καγέν, γιατί την έβαλε εκεί που δεν χωρά, μελάνη. Ωραία. Να πάνε χάσουν τη δουλειά τους και οι Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι απέδειξαν ότι είναι άχρηστοι. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο που τους παίρνει μπάλα, τι να κάνουμε. Δηλαδή ο Σιδηρόπουλος και ο Παπαπέτρου. Όλοι οι άλλοι. Πραγματικά να πάνε στα σπίτια τους, να μην μου κλαίγονται εμένα ότι δεν μπορούνε. Άμα δεν μπορείς, σπίτι. Και άμα σε πιέζουν και δεν αντέχεις, σπίτι. Πες μου άλλη δουλειά που σου δίνει 1,5 χιλιάρικο 2 ώρες. 1,5 χιλιάρικα 6 ώρες. Έχεις πάρει ποτέ 1,5 χιλιάρικα 6 ώρες? Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Έχω πάρει μια φορά. Αλλά ήταν πολύ ωραίο συνέστημα. Έχω πάρει και 2,5 χιλιάρικα και για 2 ώρες. Μια φορά. Έτσι όπως το λες, εκπληκτικά. Για μία δουλειά. Για μία δουλειά. Ναι. Αλλά... πάει κάπου το μυαλό μου. Πρέπει να έχουμε κάνει την κουβέντα. Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, ήταν ένα performance σε ένα καζίνο και μια συνέντευξη αγορά και στο βήμα καζίνο.
Αυτά τα δύο. Ωραία, επειδή ξέρω το συνέστημα να παίρνεις τόσα λεφτά σε τόση ώρα. Εντάξει. Άμα δεν. Εγώ έχω πίεση, ρε φίλε. Τρώω τον πινελίκι μου, κάθε βλάκα στο Facebook λέει τα χαζά του για μένα. Υπάρχει μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Αλλά τα λεφτά που παίρνω δεν είναι τα μέσα λεφτά. Ωραία. Θα φάω και τον πινελίκι. Άμα δεν αντέξω, να πάω σπίτι μου. Άμα εσείς λοιπόν βλαχαδερά από τις ΕΠΣ δεξιά και αριστερά δεν αντέχετε την πίεση, στο σπίτι σας να δει ο ξένος να σας πάρει τις δουλειές. Γιατί είστε άχρηστοι. 2-2 πάω με ξένο διαιτητή λοιπόν. Και περιμένουμε να δούμε τον τρίτο, με βέβαια τη σκιά του Θεόδωρου Θεοδωρίδη να είναι πάνω από την επιλογή στο Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ. Θα είμαστε συντονισμένοι. Θα πρέπει να είναι πολύ ανώτερος διαιτητής από αυτό το πράγμα που ήρθε χθες στην Τούμπα, που μας έκοψε το 3-0 χωρίς λόγο. Στέρισε από το πλήγιο στο χατρίκ. Γιατί, ρε? Λες να έχουμε κανέναν Βαλκάνιο? Όχι Βαλκάνιος, όχι, ρε. Μακριά. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. 2-3 πραγματάκια. Ένα μπράβο και στα παιδιά της ΚΑΠΑ19. Εντάξει. Το δείχτη το φέραμε από το ελεύθερο που κάναμε το καλοκαίρι στις καβουρότρυπες. 4-0 τα παιδιά του Παύλου Γκαρσία. Okay. Ναι, 2 γκολ ο Τζοβάρας, ένα ο Γαϊτανίδης και ένα ο Λίρατζης. Ο Λίρατζης μου είπαν έβαλε γκολάρα. Ναι. Γενικά ήταν ωραία τα γκολ. Αν τέλος πάντων, 4 και 2, 6. Εντάξει, ήταν χειρότερα η ΑΕΚ την περασμένη Πέμπτη. 6 και 3, 9. Ναι. Είναι μια πρόοδο. Βελτίωση, βελτίωση. Αλλά τέλος πάντων, πέρασε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη για να δούμε κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Ξεκίνησαν τα διάθεση των εισιτηρίων από σήμερα το πρωί. Εκδοτήρια της Τούμπας, ιστοσελίδα ΠΑΕΠΑΟΚ, Ticketmaster και Public. Και επειδή ρωτάνε πολύ, τα παιδιά κάτω των 12 ετών, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, τα παιδιά καλό θα είναι ένα πιστοποιητικό. Ναι, άκου λίγο. Αν το παιδί καλό είναι να πάρει τα παιδιά σας. Και είναι 10 χρονών. Ναι, καλό να πάρει τα παιδιά σας στο γήπεδο. Κακά τα ψέματα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το έχουν ζήσει. Το ένα παιδί 10 χρονών πριν 5 χρόνια τι να θυμάται. Δεν έχει ζήσει, όχι. Δεν έχει ζήσει. Ωραία, είναι καλό, είναι η ιστορία της πόλης μας. Εντάξει, πώς πας στο Βυζαντινό Μουσείο. Πάνε και στην Τούμπα. Πάω στην Τούμπα, δεν το πάω κάρι. Στο μωρό πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει και αυτό. Θα είναι και ωραίο παιχνίδι, ρε. Θα έχει τόσους παίκτες που θέλουν να δείξουν πράγματα, θα έχει αλλαγές. Ξέρεις τι, μην αφήνεις αυτό που μπορεί να κάνεις σήμερα, το αφήσεις για αύριο. Δηλαδή θα πεις, θα το πάω το παιδί του χρόνου. Όχι του χρόνου. Δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τώρα μπορείτε. Τώρα μπορείτε να το ζήσει, γιατί δεν είναι κακό. Είναι καλό. Για τα media είναι πάρα πολύ καλό ότι ο Άρης βρίσκεται ξανά μαζί μας. Για τους όρχες μας δεν είναι καλό ότι ο Άρης βρίσκεται μαζί μας. Αλλά όταν τα βάζουμε όλα σε μια ζυγαριά, λες καλό είναι, όχι, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει καζούρα. Προσπαθούν πάντως λίγο να παλεύουν. Να το μαζέψουν. Ο Χρήστος τους έλεγε πριν με αλλαγές θα πάμε. Το μαζεύουν ήδη. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ πριν το μάτς που διάβαζε παντού Σταύρο και Αγάπη, ότι εντάξει, η ΑΕΚ να χάσει δεν κρίθηκε τίποτα. Άκου. Το μεγαλύτερο ψέμα της ιστορίας των ψεμάτων είναι ότι ο Άρης θα κάνει rotation. Μα δεν έχει πλέον να κάνει rotation. Αυτό, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει πιθανότητα καμία στο εκατομμύριο να κάνει ο Άρης rotation. Θα έρθει να δαγκώνει στην Τούμπα. Κλωτσιές, Μπουνιές και Άγιος ο Θεός, αν και δεν μπορούν πολύ να κλωτσίσουν, είναι πιο soft ομάδα. Παίζουν τα παιδιά, δηλαδή ο προπονητής είναι σοβαρός και παίζουν. Ναι. Ωραία. Για να είμαστε και δίκαιοι, οι άλλο χαβαλές που κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση μία στο δις να γίνει rotation από τον Άρη, μη τρώτε παραμύθι. Και εμείς που λέμε για αλλαγές κτλ. Ο κορμός θα είναι ένα κορμός κανονικός. Εντάξει, το από τον Μπακ τον παίρνει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει... Σα το ρωτήσουν τη Τσέλσι ένα πράγμα. Θα είναι το Άρη, μάλλον. Ναι. Ναι. Διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Και ήρθε η ώρα, επαναλαμβάνω, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε γραμμές. Να πει ο κόσμος τον καημό του, ρε φίλε. Αλλά μετά από νίκες δεν βγαίνουνε. Τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είναι, ρε. Δεν βγαίνουν. Γι' αυτό και πρέπει να αποδείξετε ότι ο Σταύρος Κόλκας έχει άδικο και να βγείτε στην εκπομπή να μιλήσετε τώρα μετά την νίκη. 2-3-10-2-87-8-8-8. Σας προκαλούμε. Να δεν... έχουμε πρώτο. Σοβαρά μιλάς. Πάντως κυκλοφορούν πολλά ωραία μέχρι να βγει ο φίλος. Εντάξει. Ναι. Όπως αυτό του Λουτσέσκου, για μένα ο Μελισανίδης είναι κουφαρντάς. Είναι μερικά ωραία. Για μένα ήταν ένα δοκάρι λιγότερο. Ναι. Πάντως ο Πάοκ είναι πρώτος με 2 βαθμούς λιγότερος. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Είδες, έχουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Τέλεια. Ωραία φωνή. Εκεί που δουλεύεις 090, τίποτα. Όχι. Όχι, αλλά. Αλλά τώρα που το λέμε. Είναι δύσκολες εποχές στο καριέργο. Τι γίνεται. Καλά. Νικήσαμε. Εντάξει, τι να γίνει.
Όλα καλά, όταν νικάσαμε όλα καλά. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Εντάξει, τα βαρελότα δεν μ' άρεσαν στην Κερκίδα. Βαρελότα, α, τα σκροτίδες, ναι. Δεν μ' άρεσαν. Ναι. Ξεφύγαν, ένα γομάλα. Εντάξει, ναι, είναι ένα θεματάκι, θέλει λίγο διαχείριση αυτό. Όλα καλά, εντάξει, επουλώνει πολλές πληγές η νίκη. Εντάξει, χρειαζόταν, ε. Εννοείται. Η ομάδα ήταν υπό ασφυκτική πίεση όλο αυτό το διάστημα, από το πρώτο του παιχνίδι μέχρι τώρα. Ακούστηκε πριν, δεν ξέρω, νομίζω σε δική σου εκπομπή. Ότι δεν μπορούμε να συνέλθουμε από το μάτς Μπενφίκα και εγώ έχω την ίδια αίσθηση. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως, ψηλά το κεφάλι, συνεχίζουμε, πάμε για τον Γαβρό. Και πιστεύω ότι θα φανεί διάρκεια, εκεί θα φανεί, θα έχει αυτή η ομάδα διάρκεια. Αλλά θα έχει διάρκεια. Λοιπόν. Χαίρετο, καλημέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα που έλεγε και ο Φιλίσικος, ο Γιώργος Καράδαλης. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα να έχουμε. Πάρα πολλά. Έτσι. Και ελπίζω η εβδομάδα να κλείσει με το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, με την ομάδα με τα κίτρινα. Δεν κλείνει η ομάδα με τα κίτρινα την εβδομάδα. Αν εσύ είσαι σε κάποια στρατόσφαιρα που κλείνει Τετάρτη η εβδομάδα, να μας το πεις. Κλείνει την Τετάρτη, τελειώνει μετά. Τελειώνουν οι ομάδες με τα κίτρινα. Α, να κλείσει ο κύκλος των κιτρίνων. Δηλαδή μετά την Τζέρση που επέλεξε αυτό το αποκρουστικό χρώμα. Έτσι. Ναι, εντάξει. Ακούστηκες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι, γιατί ακούγαμε κάτι, όχι δεν βάλαμε πολλά γκολ, όχι δεν τους ξεφτυλίσαμε, όχι δεν κάναμε, όχι δεν ράναμε. Και με μισό μηδέν να κερδίζαμε θα ήταν εξαιρετικά. Γεγονός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Στον αθλητισμό μετράει αυτός που κερδίζει, στον πρωταθλητισμό ακόμη περισσότερο. Έτσι είναι. Οπότε να μην ακούμε, γιατί ξέρεις τι, φεύγανε κάποιοι από εκεί και λέγανε να και έτσι και δεν παίξαμε καλή μπάλα και δεν τους βάλαμε 10 γκολ και κάτι τέτοιο. Ας παίζαμε και δεν κερδίζαμε και σου δεν θα λέγανε. Ναι. Α, έτσι, μπράβο. Ναι. Οπότε η ομάδα έκανε νίκη πρωταθλητισμού. Ελπίζω να κάνει και άλλες πολλές τέτοιες. Όπως λένε οι φίλοι μας, οι συνάδελφοι, η κλισέ έκανε μια επαγγελματική νίκη. Έτσι. Πρωταθλητισμού νίκη είναι. Και άμα κάνει και την άλλη Κυριακή καμιά τέτοια πάλι, τότε αποκτά και ψυχολογία η ομάδα και πολλά άλλα πράγματα. Και χάνουν ψυχολογία οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι παιχνίδι 6 βαθμών. Αυτό σημαίνει. Έτσι ακριβώς. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση και για τα καφενεία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Με διπλό σφίξαν τα γάλατα. Εντάξει, και περίμενε. Ναι, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και τα γνωστά. Καλησπέρα. 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 Από χθες έχουμε λίγο ακόμα ένα σφίξιμο, το έχουμε. Εντάξει, να σκεφτείς ότι οι άλλοι έχουν σφίξιμο σε σημείο που είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Ναι, για λίγο. Θα ήθελα, Σταύρο, να σε ρωτήσω και Σεργιό και την αγάπη. Έτσι, μπράβο, δεν θα κάνεις ρατσιστικές. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Είπαμε, είναι σκορπίνα και πόντια, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Για λέγει. Ήθελα να ρωτήσω, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, το βλέπουμε καμία σχέση με πέρσι, ειδικά μετά το Φεβρουάριο. Και ήθελα να ρωτήσω πώς το βλέπετε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να πατάει πιο καλά, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν πατάει τόσο καλά. Δηλαδή, δεν είναι ο ΠΑΟΚ που ξέρουμε. Ούτε κάθε ομάδα έχει τις στιγμές της. Ναι, φορμαρίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, βρίσκει ρυθμό, κάνει ράνι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό που μπορεί. Εγώ θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι η ΑΕΚ είναι στο πικ της. Ότι ναι, δεν μπορεί αυτό να είναι καλύτερη. Δηλαδή, μια πολύ καλή ΑΕΚ με έναν μέτριο ΠΑΟΚ έχασε 2-0. Ναι, αυτό. Μια πολύ καλή για τα δεδομένα ΑΕΚ. Δεν ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, άσε το τι λένε αυτοί. Όχι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ, όχι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί αν δούμε και τα στατιστικά, οι τελικές είναι περισσότερες. Και τι τελικές έκανε η ΑΕΚ και τι τελικές έκανε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ έκανε τελικές όπως του Μάντολ το σούτ από τα 35 μέτρα. Είχαν πολλά σούτ. Ο ΠΑΟΚ έβγαινε πολλές φορές ή στην πλάτη ή μόνο στα τετ. Και είναι φάση που μου μετράνε πιο πολύ. Ας πούμε η φάση του Ζαμπά. Ασχέτως που πάει εκεί που πάει, είναι μόνο στον τερματοφύλακα. Είναι τέτα τέτ. Είναι τέτα τέτ.
Μετά τώρα την Τετάρτη, ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον ένα χ, νίκη, δηλαδή το χειρότερο ένα χ, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Και την Κυριακή, και εκεί είναι ένα δύσκολο μάτς που έχω δει κάποια μάτς του Ολυμπιακού, έχω κάτσει και έχω δει. Τα στόπερ του είναι πολύ αργά και δεν στρίβουνε, θα έλεγα. Δηλαδή ειδικά αυτός ο Μιράντα. Έχει μια ποιότητα μεσοεπιθετικά, έχει έναν Καμαρά ναι. πολύ καλό, έχει τον Ποντένσε που είναι πολύ καλός παίχτης και τον Φορτούνι που είναι σε καλό φεγγάρι. Θέλει προσοχή σε αυτό το κομμάτι, από την άλλη θέλει και προσοχή να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές που όντως θα βρούμε απέναντι σε αυτήν την άμυνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Μωρίσιο πρέπει να ξεκουραστεί την Τετάρτη και να μην φορτωθεί με λεπτά για να μπορεί να αντιμετωπίσει τον Καμαρά που, είναι... που έχει πάρα πολλά τρεξίματα. Για εκεί πάει, ναι. Λογικό αυτό θα γίνει. Αυτό, δηλαδή και ας παίξει ο Βέρντμπλουμ που τον περιμένουμε για να βοηθήσει έπειτα και τον, και τον Μαουρίσιο, γιατί βλέπουμε ο Κάνιας δυστυχώς φαίνεται τον έχει ξεπεράσει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, αυτό φαίνονταν από πέρσι. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Mm-hmm. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Γεια. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα, καλησπέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, τώρα ξύπνησες. Καλημέρα. Από την υγρή και ερωτική Αθήνα. Ναι. Βρέχει. Θα ήθελα να πω... Όχι, υπάρχουν γενικά πολλά υγρά. Ναι. Θέλω να πω ότι εμείς εδώ κάτω δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα παίξει και τι θα κάνει. Mm-hmm. Ξέρει την προσέγγιση των νοτίων. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εύχομαι για όσο ζω να μην δω ποτέ στη ζωή μου και τα αδέλφια μου την απόλυτη οπαδική ξεφτύλα να με φωνάζουν πεντάχρονα παιδιά κλέφτη. Είναι βαρύ. Αυτό μόνο. Ναι. Για αυτό μόνο. Παιδιά, εγώ ήμουν χθες στο γήπεδο, σήμερα τώρα το πρωί κατέβηκα, συγκινήθηκα και λέω μεγάλε ΠΑΟΚ, εύχομαι για όσο ζω να μην το νιώσω ποτέ μου. Αντέχω τα αντεθνικά, αντέχω τα πάντα. Το κυνήγι, αντέχω τα πάντα. Αυτό, ειλικρινά, δεν θα μπορούσα ποτέ να το αντέξω. Πεντάχρονα κοριτσάκια, την 7 και την 8, να σε φωνάζουν κλέφτη. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ήμουν με έναν ρεπόρτερ της ΑΕΚ χθες που διατηρώ ακόμη κάποιες κανονικές σχέσεις και μου το είπε αυτό. Μου λέει, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Όταν άκουγα, αδερφέ, του λέω, όπως έστωσες, θα κοιμηθείς. Σταύρος, ακολουθούν κάποιες πράξεις στη ζωή. Ναι. Εντάξει, αυτή την αηδία... Εγώ πιστεύω πολύ και στο κάρμα. Δηλαδή αυτό που έκανες, το σου του Λιβάγια θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Το σου του Μπακασέτα θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Δεν θα πάει μέσα. Το σου του Πλίγιοβης θα πάει σε αράχνες. Είναι και θέμα κάρμα. Και οι ενέργειες ακολουθάνε και λέμε... Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ιδέα ότι περασμένα ξεχασμένα. Ναι. Ούτε περασμένα είναι ούτε ξεχασμένα. Πάμε, ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι. Καλημέρα από Ασπρόμαυρη Νέα Υόρκη. Εγώ είμαι. Άμα μέρα έχεις, ναι. Τι γίνεται εκεί. Σταύρος είναι, ονόματε και εγώ Σταύρος είμαι. Ωραία. Όπου Σταύρος και μάλλον. Εγώ Σταύρος του Μανίδη. Mm. 6.30 ώρα το πρωί είναι εδώ πέρα. Κρύο κάνει σήμερα. Ναι. Ωραία, τι να κάνουμε. Μπράβο, πάω κάρα μας κέρδισε χθες. Όλοι στο σύνδεσμο μου γερά, τα παιδιά ήμασταν εκεί μέσα πανηγυρίζοντας. Τι ώρα ήταν το παιχνίδι 9 ώρες? Μια μισή ώρα. Το βράδυ. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Με τον καφέ τον είδατε δηλαδή. Ναι, ναι, εντάξει ήμασταν, δεν είχε πρόβλημα. Ναι, ναι, γιατί. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο δίπλα, με τον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο. Είναι άσχημα να σε φωνάζουν οι μικρά παιδιά τώρα κλέφτες, αλλά να το συνηθίσουν δεν πειράζει. Το όνομά τους το στάμπαρανε στη μάπα τους, θα ξέρουμε ότι είναι κλέφτες μια ζωή. Σταύρο! Εγώ είμαι ο Σταύρος, το παιδί που ήταν έξω από το σύνδεσμο του Ολυμπιακού, που φώναζε και σε ένα βιντεάκι που, είναι, που έχουν βάλει στο YouTube. Που αντιμετώπισες πολύ ψύχρεμα την κατάσταση, θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, πολύ ψύχρεμα. Έτσι για να ξέρεις ποιον μιλάς, να έχεις μια φάτσα ποιον μιλάς. Τώρα εξηγείται, Σταύρος είσαι ρε φίλε, είναι φυσιολογικό. Τώρα εξηγούνται όλα. Είναι το πιο ασενικό όνομα που υπάρχει, ρε φίλε. Ούτε Τούλης, ούτε Μούλης. Σταύρε, Σταύρε, εσύ ήσανε να έρθεις πέρσι, ήταν να έρθεις εδώ πέρα, ναι, όχι τίποτα. Δεν με βάζουν, δεν μου δίνουν βίζα. Ναι, γιατί δεν ξέρω, τους πήραξε αυτό το basic task στο κασκόλ που είχες φορέσει εδώ τα γαβράκια και ήρθανε, με πιάσανε κανένα δύο άτομα, με λένε αυτός αρθεί εδώ, το ένα το άλλο. Ναι. Λέω, ποιος λέω, πάει δίπλα και τον ακουμπήσει, λέω. Το δεύτερο βιντεοάκι μάγκες από τα παράθυρα λέω θα φεύγετε. Κανένας δεν θα το νομίζει. Και εγώ Μπεσικτάς κασκόλ σηκώνω λέω. Εγώ Μπεσικτάς κασκόλ σηκώνω λέω. Εδώ είμαι, σωστό λέω μπροστά σας. Τίποτα εντάξει δεν. Αλλά τους είχε πειράξει.
Δεν γι' αυτό πειράζει, ό,τι και... τους πειράζει, Σταύρο, συνέχισε αγόρι μου και εμείς εδώ μαζί σου. Εγώ 30 χρόνια μου κλέβουν, με πειράζει, φίλε, δεν πειράζει. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Χαιρετίσματα και φυλάκια σε όλα τα παόκια και ψηλά το κεφάλι. Γεια σου, Παόκια. Γεια σου. Γεια σου. Γεια χαρά. Γεια σου. Ένα ακόμη μέρος το οποίο σε έφερε. Δεν μπορούμε να πάμε στους Knicks. Στο Μάτις, όπως λέγεται. Μάτις, όπως λέγεται. Που πατήσεις, ναι, Γιώργη, πρόβλημα. Τι γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται. Ο Παύλος στο τηλέφωνο. Μετά το παιχνίδι με την Τζέλσι, ήθελα να πνίξω έναν παοξή, ο οποίος μου είπε επιλέξει, εγώ λέει τρεπόμουν να πω ότι είμαι παοξής. Θέλω να του πω λοιπόν, σήμερα είναι περήφανος που είναι παοξής. Ξέρει τι θέλει από τη ζωή του, τι ζητάει δηλαδή από αυτή την ομάδα. Ο στόχος λοιπόν για μένα στο είναι το πρωτάθλημα, πρώτο και βασικό το πρωτάθλημα, για πάρα πολλούς λόγους, γιατί πληγωθήκαμε και φαρμακωθήκαμε πάρα πολύ πέρυσι. Γιατί θα είναι το κλειδί που θα μας ανοίξει την πόρτα για τους ομίλους του Champions League. Γιατί θα είναι το επόμενο βήμα για τον άνθρωπο που βάζει τα χρήματα σε αυτή την ομάδα να βάλει περισσότερα, να κρατήσει ψηλά τον ΠΑΟΚ και να τον πάει ακόμα ψηλότερα. Οπότε δεν με νοιάζει τι έκανε ο Λουτσέσκου, τι τρέλες έκανε την Πέμπτη. Με νοιάζει τι έκανε χθες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που είπε ο φίλος για τον Κάνιας, ότι ξεπεράστηκε από τον ΠΑΟΚ. Πάλι με το κάνει ένας απεξίου πάγου, να το ξέρετε. Εμπιστεύεται τα δικά του, παιδιά. Να ξέρετε ότι οι προπονητές που χτίζουν ομάδες ένα, δυο, χρόνια, τρία, δεν αλλάζουν με τίποτα αυτό που λένε τα δικά μου παιδιά. Αυτά δηλαδή που έχουν μπει μέσα στο μυαλό τους και τους έχει μεταφέρει το πώς θέλει να παίζουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο σοβαρός προπονητής, φίλε Κόλκα και οι υπόλοιποι, έτσι σκέφτεται και έτσι παίζει. Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον Παπαναστασιακό που θα παίξουμε την Τετάρτη. Θα έρθουν εκεί από το Μαχαλά του Αλατίνη. Δεν με ενδιαφέρει. Ας βάλει τα δεύτερα και δεν με νοιάζει ακόμα και να χάσω. Δεν κάνω όνειρα να κάνω πέρυσι την πορεία στο κύπελο 7 παιχνίδια, 7 νίκες. Και εγώ είμαι και το μυαλό μου είναι μόνο στο παιχνίδι της Κυριακής. Γιατί ξέρω ότι είναι καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Αλλά να θυμηθούν οι φίλοι που κατηγορούν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν παίζει αυτό που πρέπει, που είπες ότι είμαστε 40%, ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για να περάσει στους ομίλους, φορμαρίστηκε πολύ νωρίς να περάσει στους ομίλους και μετά τρεις μήνες ερνότανε. Και η διαιτησία το κρατούσε ψηλά. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την ΑΕΚ, να ξέρεις. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Οπότε να περιμένετε τον καλό τον ΠΑΟΚ, αυτόν που θέλετε, από τον Νοέμβριο και μετά, ίσως μετά τη διακοπή, τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Ωραία. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γραμμή. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Καλά καλησπέρα. Είμαστε. Ας πάρουμε μια γραμμούλα. Παιδιά, χθες εγώ ήταν ένας ΠΑΟΚ που έπαιζε στο 50 με 60% της δυναμικής. Να σου πω, πάρε λίγο το μικρόφωνο στο ματάκι σου λίγο να ακούγεις. Το hands free από πού, 2 ευρώ, αυτά που παίρνω στέλνιο στο εξωτερικό. Hands free έχεις. Hands free έχεις. Όχι ρε, δεν έχω hands free. Αγόρασε hands free. Γύρισε πάνω. Τώρα μας ακούτε καλύτερα. Λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα. Ναι. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένας ΠΑΟΚ του 60% δυναμικότητας, 50%, με μία ΑΕΚ η οποία ήταν στο πίκ της, πιστεύω. Τώρα, γιατί είχαν δοκάρια και αυτά, και εγώ σε κάποια παιχνίδια είχα δοκάρια και δεν μπορούσα να κερδίσω. Καλά, δεν είχαν δοκάρια και εγώ είχα την ευκαιρία του Βαρέλα π.χ. που κατά λάθος έπρεπε στο χέρι και τη βρήκε. Ναι, δηλαδή... Ή το άλλο που χάνει το Ζαμπάκι πέρα για να κάνει το 3-0. Υπάρχουν δύο σου του Μαουρίτσιου χωρίς μαρκάρισμα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δηλαδή... Πάντως εγώ, Σταύρο, αν έχω τέτοια διαιτησία στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, όπως είχαμε αυτόν τον Φιλανδό, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι έχω πολύ μεγάλες πιθανότητες να φύγω με το διπλό. Θα δούμε. Ο Ολυμπιακός πίσω είναι για κλάματα. Πίσω είναι για κλάματα ο Ολυμπιακός. Δεν βγάζουμε γλώσσα. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εγώ δεν είπα, ναι. Εγώ με αφήσετε με το 0-0, εγώ το υπογράφω και φεύγω τώρα, δεν το συζητάμε τώρα. Αρκεί να μην χάσεις, φίλε. Αυτό είναι το σημαντικό. Την Κυριακή, να μην χάσεις. Καλά, μα κερδίσεις, σίγουρα έχεις καβάλα στο άλογο, αλλά το σημαντικότερο είναι να μην χάσεις την Κυριακή. Όσο για την Τετάρτη είναι ένα παιχνίδι, πιστεύω, διαδικαστικού χαρακτήρα. Δηλαδή και με 0-0, να δεν με ενοχλεί καθόλου, Σταύρο, ειλικρινά. Τώρα δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Θα δούμε, ρε φίλε, θα δούμε. Υπάρχουν παιδιά που πρέπει να μπουν, να παίξουν, να κερδίσουν. Αν το πούμε Τετάρτη. Θυμάσαι παλιά που έβγαινε ένας ματατούτες εκεί, ένας φίλος Αριανός. Πολύ παλιά, έχει 4-5-6 χρόνια, όταν ήταν στην κατηγορία τότε και σε έπαιρνε τηλέφωνο.
Όχι. Δεν θυμάστε εσύ. Από τότε έχουν συμβεί κάποια 5 εκατομμύρια γεγονότα στη ζωή μου. Όχι, δεν θυμάμαι. Ο σκληρός αντέχει, νομίζω, συγκεκριμένα πράγματα. Εσύ, επειδή ξανανεύουν για να τους τιμήσουμε τώρα. Ξαναβγήκε με το σέριφ που ήταν στην Αμερική που σε έπαιρνε. Πάει ένα παλικάρι. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Χαιρετώ, παιδιά, να σε καλά. Να σε καλά. Bye. Έχει την ιδιότητα ο εγκέφαλος να πετάει τα άχρηστα. Να τα πετάει τα άχρηστα. Για να κρατάει τα σοβαρά, ναι. Για να συνεχίσουμε. Bye. Πάμε. Καλησπέρα. Διάλειμμα πρέπει να πάω. Αυτό μου έκανε νόημα. Ούτε συνοηματικοί δεν συνεννοούμαστε πλέον. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι με γραμμές. Να είμαστε πάλι πίσω. Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και συνεχίζουμε την θεάρεστη επικοινωνία με το κοινό της εκπομπής. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι έγινε. Εγώ είμαι. Ναι, προφανώς ξέρεις καλύτερα από όλα. Είσαι εσύ. Έχεις πρόβλημα ταυτότητας. Όχι. Όχι, όχι, είμαι εγώ τελικά. Ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ, γιατί υπάρχω. Έλα εδώ και τις αναζητήσεις προσωπικές τις λύνουμε, να ξέρεις, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, να σου δούμε αυτό που είχε πει το παλεκάρι για το Μασαχούτσες, όταν νομίζω ότι είχες κάνει εκπομπή τότε με το Φώτη. Έλα ρε, ο Μασαχουσέτης. Γελο Ρίβερ. Σούπερ τρία Μασαχουσέτης. Έλα ρε. Παοξάκι ήταν. Ξέρω και ποιος ήταν. Παοξάκι ήταν. Έτσι. Ήταν θεός, φίλε. Θεός. Θεός. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, χαλαρά. Εντάξει, καλά πάμε. Πρέπει να τον πει κάποιος τον τέτοιο, ναι, τον κύριο Ζουνίδη, ότι συνήθως όντως όποιος βάζει γκολ κερδίζει. Αλλά υπήρχε και η περσινή περίπτωση που εμείς βάλαμε γκολ και δεν κερδίσαμε. Ναι. Δεν ξέρω κανείς, γιατί το δεν το θύμισε, μου φαίνεται. Κοίτα, νομίζω ότι ο Ζουνίδης, επειδή τον ξέρω, πήρε σοκαρισμένος από τη ζώνη των στόπερ του στο δεύτερο γκολ. Δηλαδή πιστεύω ότι θα τους έχει εκεί σε μια γωνία και θα τους λέει πάτε καλά. Ενώ στο πρώτο δύο άτομα από μέσα τους πέρασε κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Και να πεις ότι ο Πρίγιο είναι και κανένας Μπεν Τζόνσον, να πάει στο διάολο, ναι. Μα να σου πω την αλήθεια, μόλις γίνεται αυτό, λέω τώρα, άμα δεν ήταν ο Πρίγιο, ρε φίλε, και ξαφνικά σε έχει περάσει και βάζει και τον κόλπο, στέλνει αράχνες. Στο μεταξύ, αποθεώνουν εικονό μου, επειδή παρατηρώ τα παιχνίδια, ο οποίος είναι μέσα σε όλα τα γκολ. Μα και εμείς τον αποθεώνουμε. Ναι, ναι. Το offside το παίζει λάθος. Ναι, τοποθετήσεις είναι ό,τι να είναι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μια χαρά, μια χαρά. Οικονόμου, παιχτάρα. Αν δεν κάνω λάθος, μου θύμισε εκείνο τον γκολ στην Ολλανδία το 1-1 που είχε βάλει ο Ίβιτς. Θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Η τελευταία του ανάσα ήταν, ναι. Ναι, έχει χλάτ και το πετάει στο γάμα τελείως. Δεν μπορεί να τον προλάβει ο άλλος μετά παρά λίγο. Αυτά. Θυμίζει λίγο. Αυτό λίγο μουσλι στο. Μέσα στη φανέλα λιγάκι, αλλά εντάξει, η ποιότητά του είναι πιστεύω καλύτερη. Καλά, το πλασέ του πήγε χθες είναι συγκλονιστικό. Ναι, πάει μπάλα αράχνη. Αυτό που λες, όταν το δεις ακριβώς από πίσω που τρέχει, που το δείχνει, παίρνει ένα φαλτσάκι, λες και πάει έξω, ξαφνικά χλαπ. Πιάσει αράχνη. Με το χέρι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Ναι, με το χέρι δεν γίνεται τόσο καλά, ναι. Τίποτα. Ναι, εννοείται, εννοείται. Δεν πειράζει, όλα καλά. Πάμε καλά, θέλουμε την Κυριακή μία νίκη. Για να είμαστε όμορφα, να είμαστε ωραία. Άμα πάρουμε νίκη την Κυριακή, μετά τελειώνει το παραμυθάκι. Εντάξει, όχι, απλά μας κυνηγάνε. Όχι, δεν τελειώνει τίποτα. Φίλε. Όχι, εννοώ, τελειώνει το παραμυθάκι και τους σκοτώνει στην ψυχολογία. Μπορεί να μας ρίξουν μείον 15 φέτος, δεν ξέρω. Ναι, καλά, είναι και αυτή η παραμύθια. Ναι, εντάξει. Λίγο το δείχτη να βελτιώσουμε. Το δείχτη λίγο. Το δείχτη να βελτιώσουμε. Ναι, 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 μάλιστα. Καλά, ας τις φορέσουμε δείχτη αυτούς, δεν υπάρχει. Ένα διχτάκι έτσι από κάτω, ένα ξέρω εγώ, ένα κάτι. Τέλος πάντων όλα καλά, δεν μην σαλιαρίζουμε παραπάνω. Πάντα τέτοια να έχουμε σαν τα κτισινά. Δεν μας χαλάει καθόλου. Να σε καλά. Καρά, λοιπόν. Να σε καλά. Ας πάρουμε άλλη μια γραμμούλα, καλησπέρα σας. Μηνύματα μετά θα διαβάσω. Εμπρός. Καλησπέρα. 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 Γιώργος Αντώσκλε από Περιστέρη. Λοιπόν, πολύ μεγάλη νίκη η χθεσινή και θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ σωστά Λουτσέσκου που έβαλε την περσινή ομάδα ουσιαστικά. Είναι εξαίρεση με το Λιμνιό, είναι ενδεκάδα του τελικού. Ναι. Ακριβώς, αφού έφυγε ο Κάμπος, η αλλαγή ήταν ο Λιμνιός. Αν μπορούσε να φέρει τον Κάμπος, θα τον έφερνε για ένα μάτς. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Αυτό εκμυδένισε την πιθανότητα λαθών και αύξησε την ομοιογένεια της ομάδας. Κάτι που ας πούμε φάνηκε με την ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη στο δεύτερο γκολ, γιατί λάθη δεν είναι μόνο το να κάνω μια λάθος πάσα, είναι και λάθος τοποθετήσεις και αποφάσεις που παίρνεις κάθε στιγμή. Με αυτή την απόφαση να μην βάλει καμία μεταγραφή ο Λουτσέσκου, το εκμυδένισε αυτό και έγειρε προς τον ΠΑΟΚ. Είδες τι έγινε, μόλις πήγε ο Ζαμπά που δεν είναι στο κλίμα ακόμα. Έτσι.
Έτσι, πώς φάνηκε. Ενώ λες θα εγώ μπει πίστευα αυτός τώρα... στη μετάδοση, έλεγα θα βάλει τον Κατουρί. Εκεί είναι λάθος του Λουτσέσκου, ναι, μεταξύ μας. Ναι. Που τα λέμε. Ναι. Εκεί βάζεις, έχεις το 2-0, βάζεις αυτό να που είναι πιο έμπειρος και κρατάει την μπάλα καλύτερα. Εντάξει. Κοίτα, Σταύρο, μπήκε κι αυτός, έκανε κι αυτός τα λαθάκια του. Τα έκανε, αλλά αυτός ανέβησε και ρυθμό, ναι, θα βρίσκαμε και περισσότερες. Δηλαδή, άντε, έκανε ένα λάθος, ωραία. Αλλά, ναι. Δηλαδή, εκεί βάζεις τον Καντουρί, ρε φίλε, δεν βάζεις τον Ζαμπά που δεν ξέρεις τι θα σου δώσει. Πάντως, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η περσινή ομάδα έχει προτεραιότητα έναντι όλων των μεταγραφών. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν φαίνεται η αναβάθμιση από τις μεταγραφές στην ομάδα. Δηλαδή, και ούτε θα φανεί τώρα μεταξύ μας. Μεταξύ μας ούτε θα φανεί ιδιαίτερη αναβάθμιση. Καλύτερο rotation θα έχουμε. Έτσι. Καλύτερο βάθος. Δηλαδή, παρότι ξοδεύτηκαν τόσα πολλά λεφτά, δεν μπορεί να πει ότι κάποιος από τους καινούριους παίρνει τη φανέλα σπίτι του. Ρε φίλε, τα χαρακτηριστικά που λείπανε είναι συγκεκριμένα. Δεν πήραμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Την αλήθεια θα λέμε. Δηλαδή, απλά έχουμε περισσότερες λύσεις. Αυτό έχουμε. Ακριβώς αυτό. Και ακόμα και οι λύσεις δεν είμαστε σίγουροι τι θα δώσουν. Δηλαδή, ας πούμε, άμα φύγει ο Βαρέλα ή ο Κρέσπο, δεν είσαι σίγουρος ότι ο Χατσερίδης θα δώσει το βάθος που θέλεις. Εντάξει, απλά έχεις backup στα back, έχεις backup στα half, έχεις πλέον πολλές λύσεις με επιθετικούς, έχεις περισσότερα φόρ. Έχεις, μπράβο, έχεις πολλά πράγματα, θα μπορούσες όμως σίγουρα να έχεις εκτοξευθεί, θεωρώ εγώ. Ναι, δηλαδή να έχεις, συμφωνώ, κάποια απλά χαρακτηριστικά ακόμα. Απλά στο μόνο κομμάτι που συμπληρώσαμε χαρακτηριστικά ήταν στο φόρ, πουθενά άλλο. Ακριβώς. Και εκεί ήταν ακριβώς ότι θέλαμε, ελπίζω να βγει και ο Ακπομπ, ελπίζω να το δούμε σύντομα. Λοιπόν, τώρα επειδή θεωρώ ότι καταρχήν θα σου δώσω ένα μπράβο για αυτό που, για την ερώτηση που έκανες, που δεν ήταν ουσιαστικά ερώτηση, ήταν πολύ εύστοχη τοποθέτηση χθες στο Λουτσέσκου, για το θέμα της πνευματικής απελευθέρωσης και το τι έχει τραβήξει ο Πάκος τώρα. Γιατί εμάς που είμαστε απ' έξω μας φαίνεται εύκολο να περιμένουμε το ένα μεγάλο μάτς μετά το άλλο. Ναι, δεν είναι έτσι. Αλλά ναι, έτσι από μέσα η ομάδα ξεκινάει να δώσει μέσα στο καλοκαίρι 6 τελικούς κουβαλώντας όλα τα προηγούμενα. Ανάμεσα στους τελικούς έρχονται κάποια μάτς με μεσαίες σκληροτράχιες ομάδες που πρέπει να τις κερδίσεις γιατί έχεις ήδη το -2 από πέρσι. Καπάκι σου έρχεται η Chelsea, είδες την κίνηση που έκανε, ότι είπε crazy ο Λουτσέσκου. Ναι, είδε τη Chelsea. Μετά από τη Chelsea καπάκι ΑΕΚ. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο και βλέπεις τους παίκτες ότι πώς φαίνεται, ας πούμε, πέρσι στο δεύτερο μισό που πόσο πιο πολύ με τη μία έπαιζε ο ΠΑΟΚ, τώρα όλοι θα κοιτάξουν να κάνουν τη μία επαφή και μετά να σηκώσουν κεφάλι. Ναι. Η πνευματική κούραση που υπάρχει φαίνεται και θεωρώ ότι θα γίνει αυτό που λες από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι από το μάτς με τον Ολυμπιακό, ναι, ή αν θα είναι σε 2-3 εβδομάδες, αλλά η πνευματική απελευθέρωση θα έρθει σίγουρα. Όμως πρέπει, όπως είπαμε, τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε τα πάντα, ανεξάρτητα με το τι ομάδα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, τι είδους δυναμικότητας. Δηλαδή, είτε είναι η Chelsea που είναι σούπερ ομάδα, είτε είναι η ΑΕΚ που είναι χαμηλότερης δυναμικής ομάδας από τη Chelsea, ο ΠΑΟΚ τρώει τις ίδιες φάσεις. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, όλες οι φάσεις ή ξεκινάνε 5 μέτρα έξω από το ημικύκλιο και καταλήγουν σε διαγώνια μπαλιά στην πλάτη, ή από το πλάι κουμπάνε την μπάλα στο ημικύκλιο και σουτάρουν. Βλέπει, ας πούμε, τα δυο γκολ της ΕΚΑ, το πέναλτι της Μπενφίκα. Ναι, το κλασικό. Και το τρίτο, λοιπόν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι εκεί πέρα λείπει ένα χαρακτηριστικό από τον ΠΑΟΚ, το οποίο με δύο τρόπους καλύπτεται. Ή να έχεις ένα πολύ καλό εγκεφαλικά παίκτη που ξέρει να παίξει πολύ καλά τους χώρους. Ελπίζω να είναι και τέτοιος ο Βέρμπλουμ, δεν ξέρω, περιμένω να δούμε. Ή να έχεις ένα παίκτη με τα φυσικά χαρακτηριστικά. Πώς είναι ο Βιτόλο, που είχε πει και ο Σπυρόπουλος ότι είναι ένας τηλεοπτικός παίκτης. Εκεί που τον έβλεπες να ντουμπλάρει το Σνάουτσερ, σε χρόνο ντετέ ήταν έξω από το ημικύκλιο να κόψει από τον άξονα κάθε φάση. Ναι. Ένα τέτοιο παίκτη έχει η ΑΕΚ, το Σιμόες. Και επειδή πολλοί διαμαρτύρονται, ο Πέλκας δεν έχει καλή απόδοση. Πρέπει να δούμε και κάτι. Ο Πέλκας με το Σιμόες δεν έχει κάνει ποτέ καλό παιχνίδι. Κουμπώνει τα χαρακτηριστικά. Ούτε ο Σιμόες με τον Πέλκα έχει κάνει καλό παιχνίδι. Σωστό, αλληλοξυλοτερώνονται. Και θα σου θυμίσω το τελικό που οι παγίδες στο Σιμόες ήταν το μεγαλύτερο κλειδί του ελέγχου του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά, γι' αυτό και ο Σιμόες δεν θα πάρει καμιά μεταγραφή σπουδαία. Γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό και μόνο και τίποτα άλλο. Ναι. Όμως αυτό λείπει από τον ΠΑΟΚ και επειδή κακά τα ψέματα, αφού ελήφθη η στρατηγική απόφαση ο Βιερίνα να κυνηγάει τον Καλτσάκη και τον Μπακάκη και να μην είναι σταθερή απειλή από τα εξτρέμ, αυτός που εκτοξεύει την απόδοση του ΠΑΟΚ είναι ο Πέλκας, ο Σιμόες, όπως το είπες και εσύ, αλληλοξοδετερώνονται. Τώρα, αφού λείπει αυτό το χαρακτηριστικό, έτσι μιας και μιλάμε ύστερα από μια χαρούμενη μέρα, εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να γίνει μια χαλάσταση και να προσθέταμε αυτό το χαρακτηριστικό στον ΠΑΟΚ. Ένα τέτοιο παίκτη που είναι δίπλα μας στη στιγμή και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μανούρα. Δεν ανανεώνει ο Σιμόες, λες.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, η ιστορία με την ΑΕΚ δείχνει ότι κανένα δεν ανανεώνει όταν αρχίζει να γίνεται σύριαλ. Ναι, εντάξει, και εγώ, αν ήμουν, ξέρω εγώ, ο Σαββίδης αυτή τη στιγμή. Καλά, εγώ έχω μια πολιτική διαφορετική στο μυαλό μου. Δηλαδή, ναι, δεν δημιουργώ μόνο προϋποθέσεις μέσα από το σκάουτινγκ κτλ. Για να πάρω ένα παίκτη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο μάνατζερ που παίζω, προτιμώ να παίρνω παίκτες από το ίδιο πρωτάθλημα για να αποδυναμώνω τους ανταγωνιστές. Ακριβώς. Δηλαδή, αν έχω έναν παίκτη λίγο χειρότερο από κάποιον που μου προτείνεται από εκτός, θα πάρω τον λίγο χειρότερο που είναι εντός. Μαζί σου, γιατί δες ότι η ΑΕΚ από τον άξονα δεν τρώει τίποτα. Τα γκολ της όλα που τρώει είναι σαν το γκολ το δεύτερο που έβαλε ο Πρίγιοτς. Δες τα γκολ που έφαγε στον Άγιαξ. Από τον άξονα τον έχει θωρακίσει η ΑΕΚ τον άξονα. Σκέψου να της κάνεις αυτή τη χαλάστρα. Και ένα τελευταίο για το μάτι της Κυριακής. Θεωρώ ότι επειδή η ΑΕΚ δεν μας ταιριάζει η ομάδα, γι' αυτό το λόγο, την ύπαρξη του Σιμώση και του Γαλανόπουλου στον άξονα, μας χαλάει πολύ το παιχνίδι. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο soft ομάδα και ανέτοιμος ακόμα τακτικά, ειδικά στο πρώτο μισό του γηπέδου, στο πώς αμήνεται. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό το μάτς, αφού είναι ξένος ο διαιτητής, μπορεί να εξελιχθεί πάρα πάρα πολύ καλά. Καλή επιτυχία λοιπόν και στα δύο επόμενα μάτς. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Μην καλείτε άλλο. Ναι. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε μια φοβερή είδηση. Τι? Εντάξει, τη Δευτέρα θα συζητηθεί στην ΕΠΟ η υπόθεση του Λεβέκ. Παίκτης του ΠΑΟΚ, Γάλλος, αν σου λέει. Ναι, μου λέει κάτι. Ρε, του οποίου το συμβόλαιο ο ΠΑΟΚ ζητάει να τερματιστεί. Προφανώς γιατί δεν είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Ναι, εντάξει. Ο Λεβέκ έχει βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο και δεν βγάλαμε εμείς. Ωραία, αν έπαιρνε εμένα ο ΠΑΟΚ. Αν έπαιρνε εμένα ο ΠΑΟΚ. 400.000 το χρόνο. Ναι. Ωραία. Θα ήμουν πολύ πιο χρήσιμος από τον Λεβέκ. Όχι ποδοσφαιρικά, ρε αγόρι μου. Δεν θα έπαιζα. Τώρα δεν έχει φερθεί ποδοσφαιριστής 103 κιλά. Εντάξει, δεν έχει καταγραφεί αυτό στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έστω στα αποδυτήρια. Θα έφτιαχνε το κλίμα. Αλλά στα αποδυτήρια. Θα έφτιαχνε το κλίμα. Δεν θα του έλεγα ότι τώρα παίζουμε με τον Άρη. Ωραία. Ότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Π.χ. Ωραία. Παιδιά που θα μπείτε να παίξετε. Εντάξει. Άμα δείτε και βαράνε με τα δύο, πιάνετε ένα από τα αυτά και το τραβάτε λίγο πιο έξω. Ναι, ρε, μην το ζητάτε καν. Χρήσιμο θα ήσουν. Θα βγάζει τα λεφτά σου 10 φορές. Δεν θα βγάζα 400.000, αλλά ένα 50 θα το βγάζα. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο 638 Σταύρο φτάνουν σε σημείο να διαφημίζουν ηρωνικά το άρθρο σου. Τέτοιος πανικός για να δικαιολογήσουν το Κουβαρντά. Δεν υπάρχει. Τώρα είναι παιδιά, που έπρεπε, κόβεται το μήνυμα. Αφήνουμε αυτούς, πάμε παρακάτω. Να τους πατήσουμε, ο ίδιος φίλος. Α, τώρα είναι που έπρεπε να τους πατήσουμε. Ένα μήνυμα. Κόφηκε στα δύο. Ο 690 Σταύρο, θεωρείς ότι τα χαφ μας θα έχουν θέμα με Καμαρά και πιθανόν Νάτχο? Θα δούμε, παιδιά, εντάξει. Όπως θα έχουν θέμα αυτοί, θα έχουμε και εμείς. Το θέμα είναι ποιος θα ξεδιδώσει ποιον. Να κλείσω με χάρτινο τσίρκο από τρύπες να γουστάρουμε. 3-3-6. Πάμε στην γραμμή που περιμένει. Τελευταία, καλησπέρα. 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 Μια χαρά, έχει πω την καλή εβδομάδα. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Βλέπαμε εδώ το μάτς με την ΑΕΚ. Σταύρο, μ' ακούς? Ναι. Ωραία. Θέλω να πω ότι πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ήταν πολύ καλός, κέρδισε την ΑΕΚ, η οποία είναι ανταγωνίστρια για το πρωτάθλημα. Οπότε υπάρχει η λογική που λες που να είναι και καλός, που να, δηλαδή να βελτιωθεί και να κάνει κάποια πράγματα. Αυτό που βλέπω, ρε Σταύρο, και λείπει από τον ΠΑΟΚ, και λείπει βέβαια σαν χαρακτηριστικό, έτσι, είναι αυτό το pressing και τα... Το aggressive παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς και αυτοί που ήρθαν δεν το έχουν. Οπότε πρέπει να πορευτούμε σε αυτό που έχουμε. Ή αυτός που μπορεί δηλαδή, να κάνει το aggressive, που είναι ο Πέλκας, ο Λιμιός, Κιάδη και Ζαμπά, να βοηθάνε τους υπόλοιπους, γιατί δεν το έχουμε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα μας χρειαζόταν. Δεν ξέρω, δηλαδή και ο Μπουλέν και ο Χαρίσης που έφυγε, ο Χαρίσης είναι έγκλημα που έφυγε και το είπαμε εκείνη την ώρα. Ο Χαρίσης, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να μπει ένα δίδυμο τώρα, Χαρίσης Βέρμπλουμ για τον Τετάρτη. Ταιριάζει σίγουρα περισσότερο από τον Βέρμπλουμ Σάκχοφ. Αλλά καμιά φορά... Πολύ αργή. Ναι. Και να πω κάτι για να κλείσει και να μην κρατήσει όλη τη γραμμή. Νομίζω ότι την Κυριακή το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο τρεις παίκτες που έχουν πολλά τρεξίματα. Δεν ξέρω αν τον έχει παρακολουθήσει. Δηλαδή αυτός ο ψηλός, ο μαύρος που το έχουν. Ο Καμαρά είναι που έχει πολλά τρεξίματα και ο Ποντένσε για μένα είναι πιο δύσκολος παίκτης, γιατί παίζει και στην πλευρά του Μάτος που γενικά με τα μαρκαρίσματα έχει ένα θεματάκι. Εντάξει, από την άλλη βέβαια ένα παιδί που δεν έχει γκολ, έχει assist πολλές. Εντάξει, όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο έχουν καλά και στραβά.
Από την άλλη δεν έχει κάνει ισορροπία τακτική ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η Τρίπολη του έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο 5 καθαρές φάσεις. Μακάρι, μακάρι. Θα είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και να ανέβει λίγο και Αντελίνο, ρε παιδιά. Αντελίνο, σ' αγαπάμε πολύ. Καλός ήταν χθες, δε. Καλός ήταν χθες. Ναι, χαρά ήταν χθες. Καλός, καλά. Μετά από καιρό ήταν θετικός. Άστο. Ναι, χαρά ήταν. Δίπλα του είμαστε. Τον αγαπάμε και είμαστε δίπλα. Ωραία. Αυτά. Να σε καλά. Bye, bye. Τελειώσαμε με τις γραμμές. Τελειώσαμε και με την εκπομπή. Θα σου βάλω άλλη μέρα, φίλε. 3.36 το κομμάτι που θες. Αγάπη χορηγούς και ακολουθεί ο Βασιλιάς, ο οποίος την Παρασκευή. Ναι. Θα ηχητικό να παίξετε. Θα παίξουμε ηχητικό, το έχω έτοιμο. Ρεσιτάλ. Αυτά από εμάς εννοείται δεν το κουνάτε ρούπι. Μένετε στο Λίπερο 107 και 4. Ο Σταύρος Κόλκας και ο Βασιλιάς είναι μια φοβερή εγγύηση για μια απολαυστική ώρα. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.